Σε κλίμα έντασης και γενικευμένης πολιτικής αντιπαράθεσης, η Σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου. Πλήρη ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σερκέι Λαυρόπ, δηλώνει ο εδώ πρέσβης της χώρας. Θετική ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και πτώση του δημοσίου χρέους το 2018 κάτω από το 100% του ΑΕΠ, προβλέπει η Κομισιόν για την Κύπρο. Στη δημοσιότητα οι χειμερινές προβλέψεις. Νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης στην ΠΑΠΟ. Προτροπή Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου προς δανειολήπτες για έλεγχο των επιτοκίων στα δάνειά τους. Υπάρχουν παγίδες, αλλά υπάρχουν και δυνατότητες. Μυρίζει μπαρούτι στον τομέα της υγείας. Τι περιλαμβάνει η μελέτη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και τι περιλαμβάνει η επιστολή των νοσηλευτών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεκάδες πύρινα μέτωπα άνοιξαν στην Αυστραλία υψηλές θερμοκρασίες. Ποδόσφαιρο. Με την αναμέτρηση. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου, μαζί με όλη την επικαιρότητα και σε πολιτικό επίπεδο, Εθνικό Συμβούλιο, σύνδεση σε λίγο απευθείας με το Προεδρικό Μέγαρο και όλη η εσωτερική επικαιρότητα, είτε αυτή έχει σχέση με μια σειρά από τραγικά γεγονότα, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση με το απανθρακωμένο σώμα στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου του, είτε είναι η επικαιρότητα στα θέματα υγείας, όπου εκεί έχουμε από ό,τι φαίνεται νέες αναταραχές, είτε είναι η προτροπή του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου που θα είναι σε ένα λεπτό μαζί μας για να απαντά και στις δικές σας ερωτήσεις και να μας εξηγήσει ακριβώς τι πρέπει να ελέγξουμε και τι δικαιούμαστε με βάση το επιτόκιο των τραπεζών. Είναι ορισμένα από τα θέματα τα οποία θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με το Δελτίο Ειδήσεων. Είναι μαζί μας η Στέλλα Κοκκίνου. Στέλλα, καλώς ήρθες και σε ακούμε. Καλό μεσημέρι, πάρε κυρίες και κύριοι. Το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται σήμερα για να ενημερωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων εν ώψη και της αναμενόμενης για το Μάρτιο νέας διάσκεψης για την Κύπρο. Η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο άρχισε στις 10 το πρωί. Κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στους χειρισμούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Κυπριακό, ζητώντας αλλαγή στρατηγικής. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κάλεσε τους αρχηγούς των κομμάτων να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις. Έγγραφο 20 σελίδων καταθέτει το Δημοκρατικό Κόμμα στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, δήλωσε στο Τρίτο ότι στο έγγραφο αναλύονται οι λόγοι αποτυχίας των συνομιλιών και καταγράφονται οι εισηγήσεις του κόμματός του για μια νέα στρατηγική στο Κυπριακό. Απαριθμώντας τις εισηγήσεις που προτείνονται, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην τακτική διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα θωρακίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και να συμφωνηθεί ότι θα υπάρχει ρητή αναφορά περί συνέχισης της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τη λύση. Να ληφθούν μέτρα που θα επιφέρουν πολιτικό κόστος στην Τουρκία και θα τις επιβάλλονται κυρώσεις. Να ληφθούν πραγματικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα απεγκλωβίζουν τους Τουρκοκύπριους από την Τουρκία και να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος τόνισε την ανάγκη σκλήρυνσης της τάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης με απόσυρση αδικαιολόγητων προτάσεων όπως είναι η εκπεριτροπής προεδρία και η παραχώρηση των 4 ελευθεριών σε Τούρκους πολίτες όπως καταγράφεται στις συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ. Ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ αποκάλυψε ότι μετά τη Γενέβη 2 που έχει προγραμματιστεί για το Μάρτιο, το κόμμα του θα αρχίσει τις προσπάθειες για νέες συνεργασίες εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2018. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει σταθερά στοχοπροσιλωμένος στην επανένωση της Κύπρου, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΣ Νίκος Τορναρίτης. Μιλώντας στο Τρίτο, ο κ. Τορναρίτης τόνισε ότι η νέα στρατηγική του Νικόλα Παπαδόπουλου ουσιαστικά οδηγεί στην εδραίωση της τουρκικής κατοχής. Αν διερωτήθηκε με όλες αυτές τις παραχωρήσεις που ισχυρίζεται ο κ. Παπαδόπουλος, δεν καταφέραμε να επιτύχουμε λύση, θα το πετύχουμε αποσύροντας τόσα που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Σήμερα τόνισε η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πιο ισχυρή και αξιόπιστη από ποτέ και κάλεσε σε σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Οφείλουμε κατέληξε να εξαντλήσουμε πρώτα όλες μας τις δυνάμεις τους μήνες που έχουμε μπροστά μας για να επιτύχουμε τον μεγάλο στόχο.
Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, μιλώντας επίσης στο Τρίτο και κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Πρόεδρου του ΔΥΚΟ για την ανάγκη αλλαγής διακυβέρνησης, είπε ότι είναι φανερό ότι άλλοι έχουν στην έγνοια τους τις προεδρικές εκλογές του 2018. Κάτι υπογράμμισε που το ΑΚΕΛ δεν θα ακολουθήσει. Αυτό σημείωσε είναι θεμητό μεν, αλλά επιζήμιο για την υπόθεση επίτευξης λύσης στο Κυπριακό. Το ΑΚΕΛ τόνισε έχει έγνοια την προοπτική και το μέλλον της Κύπρου και δεν εντάσσει το κάθε τι στη σκοπιμότητα των προεδρικών εκλογών. Καμία αλλαγή στις θέσεις της Μόσχας όσον αφορά το Κυπριακό δεν έχει επέλθει, ξεκαθάρισε ο Ρώσος πρέσβης Στάνις Λαφοσάτσι, τονίζοντας ότι η Ρωσία θέλει λύση του Κυπριακού και μάλιστα σύντομα. Ο Ρώσος πρέσβης, φιλοξενούμενος στην πρώτη ενημέρωση, απέρριψε κατηγορηματικά δημοσιεύματα στον ξενοτύπο ότι ο ίδιος και η Μόσχα προσπαθούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία λύσης του Κυπριακού. Όσον αφορά το ρόλο της Ρωσίας στο Κυπριακό, επανέλαβε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλλει φτάνει να τη ζητηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατάσταση δύσκολη θα γίνει, αν θα γίνει λύση, θα είναι δύσκολος ο δρόμος προς την λύση. Ναι, το Τουρκία θέτει προϋποθέσεις και νομίζω πως, ελπίζουμε πως ο Μουσταφά Κεντζή θα ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες. Είναι δύσκολο, ναι, καταλαβαίνουμε, μα πρέπει να γίνει αυτό και εμείς το θέλουμε. Δεν ξέρω πώς και πότε, θέλουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Αν η Ρωσία ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τη λύση, δεν μπορεί να ασκήσει την επιρροή της προς τον Ταγί Περτογάν. Εμείς συνεργαζόμαστε με την Τουρκία, με την Άγκυρα σε πολλά θέματα. Ξέρετε πως οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι δύσκολες επίσης. Πήγαιναν πάνω κάτω μερικές φορές και τώρα μετά τα γεγονότα με κατάρρευση του αεροπλάνου, μετά το ότι έχει γίνει με τον φίλο πρέσβη στην Άγκυρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε, μα θέλουμε να ξεπεράσουμε, γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε στην σταθερότητα σε αυτήν την περιοχή και βρήκαμε αμοιβή χώρο συνεργασίας με την Τουρκία κατά πολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Αυτό κάναμε μαζί. Και αυτό θα συμβάλλει νομίζω προς το συμφέρον και της Κύπρου και της σταθερότητας σε αυτήν την περιοχή. Τίθεται όμως το ζήτημα του Κυπριακού στις συνομιλίες που ενδεχομένως να έχει ο κ. Λαυρόφ με τον κ. Τσαβούσογλου ή σε συζητήσεις που έχουν. Ακούσα, ξέρω, ο Λαυρόφ κάθε φορά έχει υπόψη το Κυπριακό στις όλες τις συνομιλίες. Θεωρείτε ότι στην παρούσα φάση που βρίσκεται το Κυπριακό θα ήταν ωφέλιμη η παρουσία των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας? Κύριος Άτσι. Ναι, εμείς πάντα τασόμαστε υπέρ της συμμετοχής του Συμβουλίου Ασφαλείας σε αυτήν την διαδικασία. Αν χρειαστεί και περαιτέρω, θα είμαστε πρόθυμοι και εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτό. Η Ρωσία με το κύρος στην Κύπρο, με τις παραδοσιακές σχέσεις που έχει με την Κύπρο, είναι εν πάση περιπτώσει παρούσα κοντά στις διαπραγματεύσεις σε κάθε περίπτωση. Στο διεθνές πεδίο? Στο διεθνές πεδίο εξαρτάται και από τις δύο πλευρές, όχι από εμάς. Από εγκύτριες δυνάμεις και από τις δύο πλευρές, από δύο κοινότητες, από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και νομίζουμε πως αυτοί πρέπει να πούνε τι θέλουν αυτοί πρώτα απ' όλα και εμείς να ακούσουμε και αν χρειαστεί θα βοηθήσουμε. Η Ισλαμοφοβία υποδαβλίζει την τρομοκρατία, δήλωσε ο Αντώνιο Κουντέρες από τη Σαουδική Αραβία, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ. Επεσήμανε ότι ένα από τα πράγματα που υποδαβλίζουν την τρομοκρατία είναι η έκφραση σε ορισμένα μέρη του κόσμου συναισθημάτων και Ισλαμοφοβικών πολιτικών. Τονίσε ότι αυτές οι πολιτικές συνιστούν το καλύτερο επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ισλαμικό κράτος για να κάνει τη δική του προπαγάνδα. Αναφερόμενο στο Συριακό, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας χωρίς πολιτική λύση που να περιλαμβάνει το Συριακό λαό. Για επίλυση του Συριακού έχει προγραμματιστεί νέος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στις 20 Φεβρουαρίου στη Γενέβη.
Την Ιστάτη αποφεύχθηκε νέα κρίση στο λιμάνι της Λεμεσού μετά την απόφαση των λιμενεργατών να αποδεχτούν την εισήγηση του Υπουργείου Μεταφορών όσον αφορά τις χερσαίες εργασίες στο λιμάνι. Σύμφωνα με την εισήγηση, το 50% των εργασιών θα ανατίθενται στους λιμενεργάτες και το άλλο 50% στην εταιρεία μέχρι την 31η Μαρτίου. Στο διάστημα που μεσολαβεί, θα καταβληθούν προσπάθειες για ρύθμιση του καθεστώτος με ταυτόχρονο έτοιμο στο Γενικό Εισαγγελέα για ερμηνεία της νομοθεσίας. Η εισήγηση έγινε δεκτή από την πλειοψηφία στη διάρκεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Λιμενεργατών και αφού είχε εξασφαλιστεί η αποδοχή της από τη διαχειρίστρια εταιρεία. Την εισήγηση είχε μεταφέρει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών Αλέκος Μιχαηλίδης σε σύσκεψη με τις συντεχνίες και το Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων, η οποία προηγήθηκε της Γενικής Συνέλευσης. Πριν από την ανάληψη των εργασιών του λιμανιού από την διαχειρίστρια εταιρεία, οι χερσαίες εργασίες πραγματοποιούνταν στο 50% από τους λιμενεργάτες και στο υπόλοιπο μισό από τους αχθοφόρους. Οι συντεχνίες μάλλον δεν απέκλεισαν ωστόσο τα δυναμικά μέτρα αν τα εργασιακά θέσμια δεν διασφαλιστούν. Η ΣΕΚ κάλεσε τις διαχειρίστριες εταιρείες να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεταφορών της ΣΕΚ, Παντελής Σταύρου, τόνισε ότι οι εταιρείες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στα λιμάνια υπάρχουν εργασιακά θέσμια, τα οποία οι συντεχνίες τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια. Είπε ότι δεν απέκλεισε τα δυναμικά μέτρα αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεταφορών της ΠΕΟ, Άθος Ελευθερίου, δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόθεση της DP World να αναλάβει εξ ολοκλήρου το χερσαίο τμήμα των φορτοεκφορτώσεων, στερώντας μεροκάματα και ίσως σταδιακά θέσεις εργασίας από λιμενεργάτες. Νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης ανήλικης από τον πατέρα της διερευνά η αστυνομία. 15χρονη από τη Ρουμανία, η οποία διαμένει τα δύο τελευταία χρόνια στην Πάφο, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κατά καιρούς ο πατέρας της, επίσης από τη Ρουμανία, την κακοποιούσε σεξουαλικά. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπόπτου. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησης του. Ο ύποπτος απορρίπτει τις καταγγελίες, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι περιοριζόταν σε πατρικά χάδια. Άρχισε σήμερα η πρώτη Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ελέγχου Φορτηγών και Λεωφορείων. Η εκστρατεία, που θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της αστυνομίας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχέας Τσίσπολ. Σύμφωνα με την αστυνομία, κύριος σκοπός της εκστρατείας είναι η πρόληψη και η αποτροπή πολύ νεκρών και άλλων σοβαρών τροχιών δυστυχημάτων με φορτηγά και λεωφορεία. Μικρό χρηματοκιβώτιο που περιείχε 12.000 ευρώ και 4 συλλεκτικά ασημένια νομίσματα αξίας 150 ευρώ απέσπασαν άγνωστοι από πρακτορείο στοιχημάτων στην Πάφο. Οι δράστες παραβίασαν την κυρία είσοδο του πρακτορείου στις 3 τα ξημερώματα. Ήχησε το σύστημα συναγερμού, ωστόσο οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν πριν την άφιξη της αστυνομίας στην περιοχή. Στη Ρουμανία συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βουκουρέστι και σε άλλες πόλεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά και ζητώντας την παραίτησή της. Αψηφώντας τους μείον 8 βαθμούς Κελσίου, περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για μία ακόμα νύχτα στο Βουκουρέστι. Περισσότεροι από 100.000 συγκεντρώθηκαν σε άλλες πόλεις της Ρουμανίας, διαδηλώνοντας κατά της κυβέρνησης. Όλοι περιμένουν την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Πρέπει να ακυρώσουν το διάταγμα. Αν το κάνουν, τότε θα δούμε την τελική αντίδραση. Οι διαδηλωτές καταγγέλουν τη διαφθορά της κυβέρνησης και ζητούν να παραιτηθεί. Είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνησή μας ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν ό,τι θέλουν. Είναι ένα μήνυμα για να ακυρώσουν αυτό τον νόμο που προστατεύει τους εγκληματίες. Την επόμενη εβδομάδα θα ήθελα να το περισσότερους διαδηλωτές και οι κινητοποιήσεις να συνεχίσουν μέχρι να δούμε την κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει. Να εργάζεται για τους πολίτες και όχι εναντίον τους. Το επίμαχο διάταγμα προέβλεπε μειωμένα πρόστιμα για περιπτώσεις διαφοράς των πολιτικών και μείωνε αισθητά τις ποινές που προβλέπονται από τη δικαιοσύνη.
Και η πρόγνωση για τον καιρό. Το απόγευμα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και χιόνι ή χιονόνερο στα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν ελαφρά βροχή κυρίως στα βόρεια και ανατολικά παράλια, ενώ στα ορεινά ενδέχεται να παρατηρηθεί ελαφρά χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνούν κυρίως βόρειο, βορειοανατολική ασθενής 3 και παροδικά στα ανατολικά και νοτιοανατολικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, στους 7 στα ανατολικά παράλια, στους 5 στα υπόλοιπα παράλια και στους μείον 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, όπως και σε κάποιες υπήμνεμες παιδινές περιοχές, αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Το ύψος των χιονιών στην κορυφή του Ολύμπου είναι στα 45 εκατοστά και στην πλατεία Τροόδου στα 35. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο της εκπομπής μας μπορείτε να παρακολουθήσετε γύρω στις 2. Πάρει ο λόγος σε εσένα. Σέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, απευθείας Προεδρικό Μέγαρο. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι σε λίγα λεπτά μαζί μας θα είναι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος για ένα θέμα το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς από εμάς που έχουν δάνεια στις τράπεζες. Τι συμβαίνει ακριβώς με το επιτόκιο και τι μπορούμε να πράξουμε εάν μας αφορά συγκεκριμένες οδηγίες. Πρώτα στο Προεδρικό Μέγαρο και στην Στέλλα Μιχαήλ, καθώς από το πρωί συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο. Γεια σου, Στέλλα Μιχαήλ. Σε ένα κλίμα ευρύτερα πολιτικά ένταση, θα έλεγε κάποιος, και αντιπαραθέσεων. Καλώς σας μεσημέρι, πάρη κυρίες και κύριοι από το Προεδρικό Μέγαρο. Ακριβώς συνέρχεται μέσα σε αυτό το κλίμα που ανέφερες και εσύ. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι ουσιαστικά η πρώτη συνεδρία του σώματος μετά την επιστροφή από την Γενέβη και την διάσκεψη της Κύπρου που έγινε στις 12 Ιανουαρίου. Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής ως πληροφόρηση να φτάνει κοντά μας είναι ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προχώρησε σε ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας για τα όσα έχουν μεσολαβήσει έκτοτε. Υπάρχει και συζήτηση σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε. Αναμενόταν να δούμε κατά πόσον τα κόμματα θα ανταποκρίνονταν και στο κάλεσμα του Προέδρου Αναστασιάδη να καταθέσουν όσα υποστηρίζουν ότι χρειάζεται αλλαγή στρατηγική στο Κυπριακό, να καταθέσουν προτάσεις για την στρατηγική την οποία θεωρούν ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί στο Κυπριακό. Η πληροφόρηση πάρει έλεγε μέχρι και πριν από λίγο ότι δεν είχε ακόμα υπάρξει κατάθεση οποιασδήποτε πρότασης. Γινόταν η ενημέρωση από πλευράς του Προέδρου Αναστασιάδη και της συζήτησης. Σε μια περίοδο που υπάρχουν αρκετές εξελίξεις, διαμορφώνεται ένα σκηνικό κατά πόσον θα συγκληθεί η νέα διάσκεψη για την Κύπρο. Είχε λεχθεί ότι αναμενόταν να γίνει εντός Μαρτίου, σύμφωνα και με το αίτημα που είχαν καταθέσει να επενθυμίσουμε Πρόεδρος Αναστασιάδης και Μουσταφά Κιντζή. Είχαν ζητήσει στην τελευταία του συνάντηση από τα Ηνωμένα Έθνη να προχωρήσουν στην ετοιμασία μιας νέας διάσκεψης για την Κύπρο. Μεσολάβησε και η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Άγκυρα προημερών, συζήτηθηκαν και εκεί οι πτυχές που έχουν να κάνουν με το Κυπριακό. Τελούμε ουσιαστικά ένα αναμονή να δούμε πώς θα καθοριστεί μια νέα διάσκεψη και χρονικά, αλλά και ποιο θα είναι το περιεχόμενό της σε μια περίοδο που από πολλές πλευρές θέτει ένα αμφιβόλο ποια θα είναι η ετοιμότητα από τουρκικής πλευράς κυρίως να γίνουν βήματα εν ώψη και του δημοψηφίσματος που αναμένεται στα μέσα Απριλίου στην Τουρκία για τα συνταγματικές αλλαγές που ζητεί ο Τούρκος Πρόεδρος και από αρκετές πλευρές και κόμματα. Υπήρχε το ερώτημα κατά πόσον θα αναμένεται να γίνει τώρα μια κίνηση από πλευράς Τουρκίας για το θέμα του Κυπριακού. Να υπενθυμίσουμε τουλάχιστον από τα δύο μεγάλα κόμματα η θέση του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ότι μια νέα διάσκεψη για την Κύπρο θα είναι καθοριστική για να ξεκαθαρίσει αν προχωρά το Κυπριακό προς πορεία λύσης ή αν θα υπάρξει ένα ακόμα διέξοδο. Και υπήρχε και η εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Να υπενθυμίσουμε επίσης ο Άνδρος Κυπριανού, ο οποίος εκτιμά ότι μια νέα διάσκεψη για την Κύπρο ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα βήμα συνέχιση τη συζήτηση η οποία άρχισε τον Ιανουάριο στην διάσκεψη για την Κύπρο, χωρίς να αναμένεται να υπάρξει μια ουσιαστική εξέλιξη λόγω του δημοψηφίσματος στην Τουρκία. Θα αναμένουμε σε λίγο την ολοκλήρωση του Εθνικού Συμβουλίου, να δούμε πώς διαμορφώθηκε και εντός η συζήτηση και αν υπήρξε ή όχι σήμερα και κατάθεση οποιασδήποτε πρόταση εγγράφος από κάποια από τα κόμματα που ζητούν αλλαγή στρατηγικής. Στέλλα, σε ευχαριστούμε. Συνδεόμαστε και πάλι απευθείας. Μόλις έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζουμε κυρίες και κύριοι ότι έχουμε και σήμερα το πρωί στο Τρίτο ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος είπε ότι θα μεταβεί στο Προεδρικό με πρόταση 20 σελίδων, ενώ τις προηγούμενες μέρες και από το στούτιο αλλά και γενικά
πολιτικά κόμματα είχαν πει ότι θα προσέρχονταν στη Σύνοδο με προτάσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή τη στρατηγική, το οποίο ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το οποίο ζητήθηκε να υπάρξει κατάθεση προτάσεων. Και επίσης να αναφέρουμε ότι το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται σε ένα κλίμα το οποίο σκιάζεται εν μέρει και από τις αντιδράσεις τα κατεχόμενα σε σχέση με την υπερψήφιση από την Βουλή του σημείου για να γίνεται υπόμνηση της επετείου του ενωτικού δημοψηφίσματος στα σχολεία και μια σχετική συζήτηση εντός των αίθουσών. Και εδώ έχουμε αντιδράσεις στα κατεχόμενα και αντιπαραθέσεις βεβαίως μεταξύ των κομμάτων στις ελεύθερες περιοχές. Πριν προχωρήσουμε, πάμε Πάφο. Πανίκος Ευρυπίδου, και έχουμε νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης. Πανίκο. Καλό μεσημέρι, πάρει κυρίες και κύριοι. Όντως, διάταγμα κράτησης 4 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφων αντίον 43χρονου οικοδόμου που κατάγεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία σεξουαλικής παρενόχλησης της ίδιας της συγκατέρας του ηλικίας 15 ετών. Η νέα υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης καταγγέλθηκε χθες το απόγευμα στην αστυνομία από την ίδια την έφηβη, που συνοδευόταν από την μητέρα της, η οποία διαμένει επίσης στην Κύπρο αλλά σε άλλη πόλη. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στην αστυνομία, η 15χρονη που διαμένει τα τελευταία 2 χρόνια στην Πάφο με τον πατέρα της, ο τελευταίος κατά καιρούς την παρενοχλούσε σεξουαλικά. Η έφηβη κατήγγειλε τον πατέρα της στην αστυνομία, η οποία προχώρησε στην σύλληψή του. Ο ίδιος ο 43χρονος οικοδόμος που ζει και εργάζεται στην Πάφο, σε κατάθεσή του στην αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι περιοριζόταν σε πατρικά χάδια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά προς την συγκατέρα του, και απορρίπτει τις καταγγελίες της 15χρονης και της πρώην σύζυγου του. Πανίκο, είχαμε και την έναρξη της δίκης για τις πινακίδες εκεί στην Πάφο. Ναι, όντως, για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έχει οριστεί η έναρξη της ακροματικής διαδικασίας για την υπόθεση των πινακίδων στον Δήμο της Πάφου, στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Πάφου, με κατηγορούμενους κυρίως πρώην εργαζόμενους στον Δήμο. Για την ίδια υπόθεση σημίζουμε πάλι ότι έχουν παρατευθεί σε απευθείας δίκη στο Κακουργιο Δικείο, που θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Απρίλιο, ένας πρώην εργαζόμενος στον Δήμο Πάφου που έχει ποινή φυλάκισης για το σκάνδαλο των παρκομέτρων, και 2 διευθυντές εταιριών με τις οποίες ο Δήμος συνεργαζόταν στην ετοιμασία των πινακίδων. Σήμερα παρουσιάστηκαν ολόκληρο του δικαστηρίου ο Δημοτικός Γραμματέας Θέμης Φιλιππίδης, ο Σάβας Σάβα, πρώην Δημοτικός Μηχανικός του Δήμου, ο Δημήτρης Πασχαλίδης, πρώην Οικονομικός Διευθυντής του Δήμου, και ο Χρήστος Γεωργίου, πρώην υπάλληλος του Λογιστηρίου. Θέμης Φιλιππίδης και Δημήτρης Πασχαλίδης απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, ενώ οι άλλοι δύο δεν ήταν έτοιμοι να απαντήσουν, αφού, όπως ανέφεραν οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, δεν είχαν ενώπιον τους το μαρτυρικό υλικό. Γι' αυτό και το δικαστήριο τους έδωσε προθεσμία μέχρι τις 24 του Απρίλη για να τοποθετηθούν, να απαντήσουν δηλαδή στις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Να θυμίσουμε ότι το σκάνδαλο των πινακίδων πάρει αφορά παραγγελίες για κατασκευή και προμήθεια του Δήμου Πάφου με πινακίδες οδικών σημάνσεων, χωρίς να προηγηθεί έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, και υπολογίζεται ότι ο Δήμος είχε απώλειες από την ενέργεια αυτή πέραν των 300.000 ευρώ. Πριν σε ευχαριστήσουμε, είχαμε και ένα χρηματοκιβώτιο που έκανε φτερά με 12.000. Είναι διάρρηξη σε κατάστημα, όσο αντιλαμβανόμαστε, πρακτορείο. Διάρρηξη σε πρακτορείο στοιχημάτων που βρίσκεται επί της οδού Νεαπόλεως στην Πάφο, είναι στο κέντρο της οικιστικής περιοχής της Πάφου. Είχε σε το σύστημα συναγερμού του πρακτορείου γύρω στις 3 την Αυγή. Επιτόπου έσπευσαν άντρες της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου. Διαπίστωσαν ότι οι δράστες είχαν εισέλθει στο πρακτορείο παραβιάζοντας την κύρια είσοδο και είχαν σηκώσει μικρό χρηματοδοχημότιο, το οποίο περιείχε το χρηματοδοχημότιο των 12.000 ευρώ. Πανίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, από την Πάφο στην Ελευθερία Αμόχωστο. Ανδρέας Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Αμόχωστου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ακούμε τα νεότερα σε σχέση με αυτή την υπόθεση του ανθρώπου που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του μετά από ατύχημα τροχαίο, όπως θεωρήθηκε. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η νομισμένη νεκροδομή επί της σωρού του συγκεκριμένου προσωπού.
από την οποία και θα διαπιστωθεί κατά πόσον ο θάνατος του οφείλεται σε τροχαίο δυστύχημα ή σε άλλα αιτία, όπως φυσικός θάνατος. Αφύσικος, ο οποίος μπορούσε να προέρθει με διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και ενδεχόμενη φωτιά μέσα στο αυτοκίνητο. Όντως. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένη μαρτυρία, από την οποία έχει διαφανεί ότι ξέσπασε φωτιά γύρω στα 500 μέτρα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, γύρω στα 500 μέτρα πριν από το σημείο σύγκρουσης του. Και τούτος είναι ο λόγος που διερευνάται και η συγκεκριμένη υπόθεση ως αφύσικος θάνατος. Έχουμε αρκετές πληροφορίες που διασυνδέουν αυτό το επεισόδιο με ένα άλλο επεισόδιο εμπρεσμού σε κατάστημα. Έχετε κάτι από αυτού? Εξετάζεται το ενδεχόμενο. Οι δύο αυτές οι υποθέσεις να συνδέονται μεταξύ τους. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι οι εξετάσεις βρίσκονται στο αρχικό του στάδιο. Ναι. Τούτο θα διαφανεί με την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί μας ο χρηματοοικονομικός επίτροπος Παύλος Ιωάννου, το οποίο μια ανακοίνωση του κάρου στους ενδιαφέρον είναι σήμερα και με οροσέλιδο άρθρο στον Πολίτη για τους δανειολήπτες. Καλώς ήρθατε, κύριε Ιωάννου. Και αναφέρεται αυτή η προτροπή σας στον έλεγχο από πλευράς δανειοληπτών του επιτοκίου επί των δανείων τους. Βασικά, εκείνο το οποίο προτρέπονται οι συμπολίτες μας δανειολήπτες που έχουν σύμβαση με διάφορα τραπεζικά ιδρύματα να ελέγξουν κατά πόσο η διατύπωση του ορισμού του βασικού επιτοκίου στη σύμβαση τους είναι παρόμοια με τον συγκεκριμένο όρο ο οποίος αποτέλεσε το αντικείμενο της διερεύνησής μας σε συγκεκριμένο παράπονο για το οποίο εκδόθηκε απόφαση εναντίον του ΑΠΗ, το οποίο έχει παραχωρήσει το δάνειο. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε εδώ και να το υπογραμμίσουμε, ο λόγος που... Επειδή τα λέτε για τις με τους τίτλους και θεωρείται ημιδέβαιος ότι τα γνωρίζουμε όλοι, ΑΠΗ είναι τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, δηλαδή τράπεζες και συνεργατικά. Ναι. Το συγκεκριμένο, βασικά, βγήκε απόφαση εναντίον της τράπεζας και το σημαντικό είναι ότι παρά το γεγονός ότι η απόφαση ήταν εναντίον και συνεπάγεται την καταβολή ενός σημαντικού ποσού, νομίζω ήταν 27.000 αν δεν είμαι από τα ημνήμη μου, στην προηγούμενη περίπτωση, το ΑΠΗ εδέχθηκε να κάνει μέσω του χρηματοοικονομικού επιτρόπου να καταθέσει στο χρηματοοικονομικό επιτρόπο μια δήλωση πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο καλύπτει όλους τους άλλους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν στην σύμβασή τους ακριβώς τον ίδιο όρο. Που σημαίνει ότι υπέστηκαν τις συνέπειες του ίδιου λάθους το οποίο επρόβαινε το συγκεκριμένο ΑΠΗ στην συγκεκριμένη τράπεζα ή στον υπολογισμό των υποχρεωσίων. Ναι, μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ τι ακριβώς ελέγχει ο κάθε δανειολήπτης και πώς θα το πράξει? Εάν ο όρος αναφέρει μέσα ότι το βασικό επιτόκιο του Ιδρύματος ορίζεται ως συγκεκριμένο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τότε σημαίνει ότι πολύ πιθανόν να έχει υποστεί τις συνέπειες του ίδιου λάθους που έχει υποστεί ο συγκεκριμένος παραπονούμενος και καλύπτεται από τη δήλωση πολιτικής του ΑΠΗ, η οποία λέει ότι δέχεται την απόφαση του Επιτρόπου επί του προκειμένου, αναγνωρίζει ότι έγινε λάθος και αναλαμβάνει την ευθύνη να επανορθώσει το λάθος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν παράπονα στον Επίτροπο ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία. Τώρα, έχετε και στον Πολίτη σήμερα δώσει κάποια παραδείγματα. Έχουμε φτιάξει ένα μικρό πίνακα, τον οποίο θα δούμε τώρα σε σχέση ακριβώς με αυτά τα οποία προτρέπεται τους δανειολήπτες. Και αναφέρεστε στο βασικό επιτόκιο 4% προς αύξηση 1,5% σύνολο 5,5%. Εξηγήστε μας παρακαλώ. Αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό είναι απλώς το συνολικό επιτόκιο τη στιγμή που υπογράφτηκε η συμφωνία. Ναι. Το οποίο έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο ορίστηκε το βασικό επιτόκιο. Επιτρέψτε μας, διότι και πάλι προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Κάθε επιτόκιο σε ένα δάνειο κανονικά θα πρέπει να έχει αυτά τα δύο τμήματα.
το βασικό επιτάκιο και την προσάπηση. Εξαρτάται. Σωστά ή λάθος. Ναι, εξαρτάται παντό. Εξαρτάται από τη μορφή του επιτοκίου. Εάν το επιτόκιο είναι σταθερό, τότε υπάρχει μόνο ένας αριθμός, το οποίο, ο οποίος υποδεικνύει, μετρά το επιτόκιο. Σε τέτοια περίπτωση αυτό αφορά τα θέματα που αναφέρατε ή όχι? Όχι, όχι. Εάν παραδείγματος χάρη σταθερό επιτόκιο 3%, 4, 5, 6, 10. Σταθερό επιτόκιο. Το οποίο, εάν είναι σταθερό, δεν μεταβάλλεται. Μάλιστα. Εκτός αν υπάρχουν άλλες πρόνοιες παρακάτω με επιτόκιο. Και δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το οποίο αναφέρεστε. Ναι. Τώρα, εάν το δάνειο είναι κειμενόμενο, μάλιστα, τότε το δάνειο αποτελείται συνήθως από το βασικό επιτόκιο πλέον το περιθώριο. Το περιθώριο από τη στιγμή που έχει καθοριστεί και υπογραφτεί η συμφωνία εξαιτίας του νόμου περί φιλελευθερωποίησης του επιτοκίου, όπως έχει τροποποιηθεί το 2014, δεν μπορεί να μεταβληθεί για κανέναν λόγο, να απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Το βασικό επιτόκιο εξαρτάται πώς θα το ορίσει η συγκεκριμένη τράπεζα. Η συγκεκριμένη τράπεζα μπορεί να πει βασικό επιτόκιο είναι το Euribor. Ορίζεται ότι είναι το Euribor. Εάν ορίζεται ότι είναι το Euribor το βασικό επιτόκιο χωρίς άλλη ουράν στον ορισμό αυτόν, τότε η τράπεζα είναι υποχρεωμένη κάθε φορά που χρεώνει τόκους να χρησιμοποιεί ως βασικό επιτόκιο το εκάστοτε ισχύον Euribor. Ναι. Εάν σε άλλες περιπτώσεις ως βασικό επιτόκιο όρισε η τράπεζα χωρίς άλλη ουρά κάποιον επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τότε είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί εκείνον το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χωρίς να το μεταβάλει. Γιατί απλούστατα αυτός ο δείχτης είναι ένας δείχτης επιτοκίου ο οποίος είναι εντελώς ανεξάρτητος και εκτός του ελέγχου του τραπεζικού ιδρύματος. Και μάλιστα θα έλεγα τέτοιου είδους μορφοποιήσεις, καθορισμοί επιτοκίων είναι και ιδιαίτερα ελκυστικοί, διότι περιέχουν έντονο στοιχείο διαφάνειας, αφού έναν σημαντικό μέρος του επιτοκίου, του βασικών επιτοκίων, κυβαίνεται, μεταβάλλεται, αλλάζει, όχι με βούληση της τράπεζας, αλλά εκτός του ελέγχου του τραπεζικού ιδρύματος, είναι μια μεταβλητή καθαρά εξωγενής. Καλώς, συνεχίζουμε. Την προηγουμένη περίπτωση όμως, την προηγουμένη περίπτωση που εξετάσαμε και ληφθήκε μια απόφαση και έγινε αυτό το οποίο έγινε από το τραπεζικό ίδρυμα. Παρένθεση, και αυτό είναι προσπίστευση του τραπεζικού ιδρύματος του συγκεκριμένου, διότι επειδή οι αποφάσεις του Επιτρόπου δεν είναι υποχρεωτικές, δεν είναι δεσμευτικές, θα μπορούσε κάλλιστα να πει απλά δεν το αποδέχομαι. Ανταυτούν για δικούς τους λόγους και ύστερα από σειρά συνεννοήσεων που είχαμε μαζί τους, αποδέχθηκαν την ορθότητα της απόφασης και αποδέχθηκαν να προχωρήσουν παραπέρα, να διορθώσουν το λάθος, απομειώνοντας το δανειακό υπόλοιπο των ενδιαφερόμενων, ανάλογα με το μέγεθος του λάθους που έχει επισυμβεί. Μια διευκρίνηση, δώστε μας ένα τελευταίο, διότι έχουμε πολλά τηλεφωνήματα και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε ορισμένους τουλάχιστον. Αυτό το 25.023 που είπατε, 27, γιατί ήταν... Γιατί πόσο δανείο? Αν δεν με απαντάει, μου ήταν γύρω στα 150.000 το δάνειο και ήταν για μια περίοδο 8 ετών. Μάλιστα. Άρα παίρνουμε και μια εικόνα του τι περίπου, σημαίνει. Ναι, η κυρία Μαρία, ο κύριος Αντώνης, η κυρία Μαρία πρώτα παρακαλώ. Ναι, να διευκρινίσω όμως, ναι, παρακαλώ θερμά, μην επιμείνει κάποιος από τους τηλεθεατές να αναφέρω το όνομα του συγκεκριμένου άπη, διότι αντιλαμβάνεστε διοντολογικά δεν επιτρέπεται ο Λειτουργός να κάνει αυτού του είδους δηλώσεις. Είναι θέμα των δανειοληπτών. Κυρία Μαρία, σας ακούμε. Ναι. Με την παράκληση του Επιτρόπου, την εκδέμηση. Γεια σας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ότι δικαιούταν η τράπεζα να μου βάλει 8,75 τόκο. Πότε σας έβαλε 8,75? Που έκανα το δάνειο μου. Ναι, πότε κυρία Μαρία, αν θυμάστε, πριν πόσα χρόνια? Το 11 ανανέωσα το δάνειό μου που είχα, το 11. Άρα ήταν πριν το 11. Ναι, πριν το 11. 8,75 αμένα και 95. Μάλιστα. Και αυτό είναι καθαρό το ποσοστό αυτό, λέει, γράφει πάνω. 8,75. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ακούστε το σχόλιο σε ένα λεπτό. Ο κύριος Αντώνης, παρακαλώ. Με το δύο... Ερωτήσεις. Είναι με ποιες οδηγίες και πώς γίνεται οι τράπεζες να στέλνουν ειδοποιήσεις σχετικά με τις μειώσεις ή αυξήσεις των επιτοκίων χωρίς να γίνεται γραπτή ανακοίνωση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Μάλιστα. Ακούστε παρακαλώ το σχόλιο. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Ναι.
περί φιλελευθερωτήσεις του επιλογίου νόμος προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία κάτω από μέσα στα πλαίσια της οποίας γίνεται νόμιμη μεταβολή του βασικού επιτοκίου. Ο συγκεκριμένος εκείνος νόμος από το 2014 και μετά απαγορεύει οποιαδήποτε τροποποίηση του περιθωρίου. Άρα, εάν το επιτόκιο στη σύμβαση είναι το αποτέλεσμα, είναι το άφρισμα δύο παραγόντων, της μεταβολικής του βασικού επιτοκίου και της σταθερής παραμέτρου του περιθωρίου, δικαιούται η τράπεζα να μεταβάλει το βασικό επιτόκιο κάτω από ορισμένες συνθήκες και με συγκεκριμένον τρόπο όπως προβλέπεται στον νόμο, αλλά δεν δικαιούται να μεταβάλει το περιθώριο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα, και και το βασικό δικαιούται. Επιτρέψτε μας να ξαναδούμε την εικόνα, παρακαλώ, διότι μας βοηθάει στην κατανόηση αυτή η εικόνα. Ναι. Ας παίρνουμε αυτό το παράδειγμα που είχατε και εσείς. Το βασικό επιτόκιο λοιπόν δικαιούται Στην προηγουμένη περίπτωση, το βασικό επιτόκιο, επειδή καθορίστηκε, ορίστηκε να είναι συγκεκριμένο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μεταβάλλεται αυτόνομα από μόνον του, ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο το μεταβάλλει η ίδια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Είναι μια εξωγενής μεταβολητή στην προηγούμενη περίπτωση. Η προσάυξηση των λεγόμενων περιθώριων μετά το 2014 είναι σύμφωνα με τον νόμο σταθερό και ουδής δύναται να το μεταβάλει από τη στιγμή που συμφωνήθηκε. Όσο αφορά το βασικό επιτόκιο σε άλλες περιπτώσεις όπου η συμφωνία προβλέπει ότι ως βασικό επιτόκιο στη συγκεκριμένη σύμβαση λαμβάνεται το βασικό επιτόκιο της τράπεζας, το οποίο μεταβάλλεται ενίοτε ανάλογα με συγκεκριμένη φόρμουλα την οποία καθορίζει η τράπεζα και τη δηλώνει, αυτό είναι καθόλου ανώμιμο. Ναι. Εντάξει. Καλώς. Πάμε στην ερώτηση που έκαμε η κυρία Μαρία. Για το κατά πόσον επιτρέπεται να είναι τόσο ψηλό ή όχι το επιτόκιο. Η απάντηση είναι νομίζω αρκετά απλή. Εξαρτάται από τη φύση του δανείου και από το τι υπόγραψε η κυρία, τι συμφώνησε η κυρία με την τράπεζα. Ένα επιτόκιο, το ύψος ενός επιτοκίου, λαμβάνει υπόψη του, όταν καθορίζεται από την τράπεζα, πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι ο κίνδυνος τον οποίο αναλαμβάνει η τράπεζα παραχωρώντας το συγκεκριμένο δάνειο. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι συνθήκες της αγοράς που επικρατούν τη στιγμή εκείνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι η φύση του δανείου. Άρα, χωρίς να ξέρει κάποιος αυτά τα στοιχεία, χωρίς να μελετήσει η σύμβαση, είναι εξαιρετικά επιπόλαιον έως και παραπλανητικών να απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι. Επιτρέψτε μας να παρατηρήσουμε το εξής για να το υποβάλουμε στην επικύρωση ή έγκρισή σας ή διάψευσή του. Αυτά ισχύουν, αν ισχύουν, σήμερα. Για το πριν το 2011 έχουμε την εντύπωση ότι ήταν τέτοια η κατάσταση που εκείνο το οποίο απλώς θεωρείται ήταν ότι ήταν τα επιτόκια μας και τα καταθετικά και τα δανειστικά ήταν πάρα πολύ ψηλά λόγω της κατάστασης που επικρατούσε. Ναι. Τώρα είναι που κάνουν έλεγχο κινδύνου και λένε ότι το ρίσκο είναι αντίστροφο του επιτοκίου. Κοιτάξτε, ανάλογο. Ανάλογο, με συγχωρείτε. Το επιτόκιο είναι ανάλογο του επιτοκίου. Και ακόμα για την περίοδο εκείνη, πριν το 2014, υπήρχε νομοθεσία που ρύθμιζε αυτά τα θέματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μεταβληθούν τα στοιχεία τα οποία συσθέτουν το κειμενόμενο επιτόκιο. Και υπήρχε η πρόνοια σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε αλλαγή έπρεπε να γίνεται αφού πρώτα ενημερωθεί ο δανειολήπτης. Πολλές φορές έχουμε εξετάσει παράπονα στο γραφείο, από τα οποία προέκυψε ότι για μια χρονική περίοδο ή για κάποιες μεταβολές του επιτοκίου, για τον Α ή Β λόγο, η συγκεκριμένη τράπεζα δεν ειδοποιούσε τον ενδιαφερόμενο δανειολήπτη και άλλαζε από μόνη της το επιτόκιο. Αυτές οι περιπτώσεις κλήθησαν παράνομες και η απόφαση διαλάμβανε ότι θα έπρεπε το ΑΠΗ να επιστρέψει κάποια ποσά πίσω στο δανειολήπτη. Συνήθως τα ιδρύματα για τα οποία εξετάζουν τέτοια παράπονα αποδέχονται μια διαδικασία φιλικού διακανονισμού και αποδέχονται να επιστρέψουν το ποσό πίσω στον δανειολήπτη, πιστώνοντας τον δανειακό υπόλοιπο ανάλογα. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Μαρία και τον κύριο Σάβα, αλλά πριν τους δώσουμε τον λόγο, θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής. Ένας δανειολήπτης, ένας κανονικός άνθρωπος, ένας μέσος πολίτης, πού θα πάει να βρει αυτά τα πράγματα και να τα ελέγξει, κύριε Ιωαννού? Είναι απλό. Ο κάθε δανειολήπτης, ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και την οικογένειά του και τα συμφέροντα του, θα πρέπει να έχει έναν αρχείο όπου
καταχωρεί μέσα προσωπικών αρχείων όλα τα έγγραφα που παίρνει από την τράπεζα. Που παίρνει και στέλνει στην τράπεζα. Μεταξύ των οποίων και τη δανειακή του σύμβαση. Ναι. Μέσα μελετώντας, ρίχνοντας μια ματιά στη δανειακή του σύμβαση, είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει αν περιλαμβάνει των συγκεκριμένων όρων βάσει του οποίου ελήφθηκε η απόφαση του Επιτρόπου για την λαθασμένη εφαρμογή της παρά να πάει να βρει τη συμφωνία του δανείου και, να ελέγξει αυτά τα οποία λέμε τώρα. Κατά πόσον η συμφωνία δανείου περιλαμβάνει ρητών ορισμών του βασικού επιτοκίου. Εάν ο ρητός ορισμός του βασικού επιτοκίου συνδέει άμεσα και ταυτοποιεί το βασικό επιτοκίο τούτο με κάποιον δείχτη επιτοκίου, είτε είναι κάποιο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή κάποιον άλλον είδος επιτοκίου, τότε ενδεχομένως να συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους ο Επίτροπος θα αποφανθεί ότι έχει γίνει λάθος στις χρεώσεις των τόκων. Άρα, εάν το ανακαλύψει αυτό, δεύτερο βήμα έρχεται κοντά σας. Δεύτερο βήμα πηγαίνει στην τράπεζα, τη συγκεκριμένη, ναι, και ζητά να του επιστρέψουν τα λεφτά, να εξετάσουν ξανά τους υπολογισμούς. Εάν δεν ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα, προστρέχει στον Επίτροπο, ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο είναι υποχρεωμένος να επιληφθεί του παραπόνου ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία. Η κυρία Μαρία, παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Εγώ ήθελα να μάθω για ιστικά το 13 πόσο στόχος έπρεπε να μπαίνει. Επαναλαμβάνω ξανά την απάντηση που έδωσα προηγουμένως, κυρία. Το επιτόκιο είναι κάτι το οποίο έχει σημεία αναφοράς και τα σημεία αναφοράς είναι ο κίνδυνος του δανειολήπτη που καθορίζεται μεταξύ άλλων από την ηλικία του, από την παρελθούσαν συμπεριφορά του ως δανειολήπτης, από την περιουσία την οποία διαθέτει και άλλους παρεμφερείς παράγοντες. Δεν μπορεί κάποιος να πει τόσα έπρεπε να είναι το επιτόκιο ή τόσα. Τώρα πόσα πρέπει να είναι. Η απάντηση εξακολουθεί να είναι η ίδια, εξαρτάται από την περίπτωση. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι στα επίπεδα που ήταν στο παρελθόν. Καλώς. Ο κύριος Σάβα, να το πούμε, να περιμένει ένα λεπτό. Έχει λήξει η σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου ενδεχομένως ή τουλάχιστον η κυρία Θεοχάρου είναι έτοιμη για δηλώσεις. Συνδεόμαστε λοιπόν με το Προεδρικό. Στέλλα Μιχαήλ, σας ακούμε ένα λεπτό, κύριε Ιωάννου, και θα σας απελευθερώσουμε, θα αποδεσμεύσουμε. Ναι, Στέλλα. Λοιπόν, έρθει εδώ κοντά μας η Πρόεδρος της Αλληλεγγύης, πάρει η κυρία Θεοχάρου για να προβεί σε δηλώσεις. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο. Σε μερικά δευτερόλεπτα μόλις θα είναι έτοιμοι και όλοι οι συναδελφοί από τα υπόλοιπα κανάλια να ακούσουμε την κυρία Θεοχάρου. Ακούμε δηλώσεις της κυρίας Θεοχάρου. Ναι, δεν έχω καταθέσει προτάσεις για αλλαγή στρατηγικής, γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά είναι και δική μας άποψη, δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα για την αλλαγή στρατηγικής. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις, αλλά κρίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ούτε ο Πρόεδρος θα αλλάξει την στρατηγική του, ούτε και θα βοηθήσει την προσπάθεια μας. Εκείνο που προσπαθεί η κυβέρνηση να κατανοήσει είναι αν η τουρκική πλευρά έχει καλές προθέσεις και αν μετά το δημοψήφισμα θα αλλάξει και η στάση του Ερντογάν στην Τουρκία. Νομίζουμε ότι αυτά τα ζητήματα είναι ξεκάθαρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση αναμένει ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον γνωρίζουμε ότι μέχρι τον Απρίλιο δεν μπορεί να υπάρξει κάποια κινητικότητα, αν θα υπάρξει από την Τουρκία. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε Γενέβη 2, γιατί οι Τούρκοι βάζουν ως βασική προϋπόθεση την αποδοχή των 4 βασικών ελευθεριών απριόρι και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη διακυβέρνηση του τόπου. Πριν να πάμε στη Γενέβη. Είναι προϋπόθεση για να γίνει η διάσκεψη. Είναι προϋπόθεση για να γίνει η διάσκεψη. Άρα λοιπόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το άφησε ανοιχτό. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πάμε στην Γενέβη 2. Όχι, είναι ενδεχόμενο να μην γίνει αποδεκτή η θέση των Τούρκων και να συμμορφωθούν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να επιβάλλουν ό,τι θέλουν συνέχεια. Κύριε, να το ξεκαθαρίσουμε. Πώς έχουν τεθεί αυτές οι προϋποθέσεις, από ποιον, από τον Τουρκοκύπρο ηγέτη στο πλαίσιο των επαφών εδώ στην Κύπρο? Προφανώς. Το τελευταίο μισάωρο, κυρία Θεοχαρούς, βλέπει το φως της δημοσιότητας μια πληροφορία ότι ενδεχομένως να μην πραγματοποιηθεί αυριανή συνάντηση διαπραγματευτών
λόγω κάποιων αντιδράσεων στα κατεχόμενα για το ψήφισμα στη Βουλή σε σχέση με την ενωτικό δημοψήφισμα. Συζητείτε μέσα αυτό το θέμα? Ναι, μόλις έχουμε ενημερωθεί και εμείς για αυτή την εξέλιξη και κάποιες δηλώσεις του Ακεντζή, οι οποίες είναι πέρα για πέρα από... Αυτή τη στιγμή το αν θα δοθεί απάντηση στον Ακεντζή και στην ψευδοβουλή. Υπάρχει περίπτωση η Βουλή να πάρει μέτρα για να αλλάξει αυτή την απόφαση, κατά την άποψή σας? Η Κυπριακή Βουλή. Κυπριακή Βουλή. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχει τεθεί ζήτημα. Οι αιτιάσεις των Τούρκων πέρα για πέρα είναι ανόητες. Δεν μπορεί να παρεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Μπάρη, ακούσαμε την κυρία Θεοχάρου. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, αυτό που μας αποκαλύπτει η κυρία Θεοχάρου σε σχέση και με την ενημέρωση που έγινε, ότι είναι προϋπόθεση που στήθεται από τουρκική πλευρά για να γίνει διάσκεψη, να υπάρξει αποδοχή του ζητήματος των τεσσάρων ελευθεριών που αιτούνται για τους Τούρκους υπηκόους μετά τη λύση η Τουρκία. Αλλά και το ζήτημα που προκύπτει με τα όσα δηλώνει ο κύριος Ακιντζή, για τα όσα ψήφισε η Βουλή για το ενωτικό δημοψήφισμα για να υπάρχει μια αναφορά, μια. Και το θέμα μια ενδεχόμενη. Καλή αφορά το ενωτικό δημοψήφισμα από τη Βουλή. Και τον ενδεχόμενο αναβολή τη αυριανή συνάντηση των διαπραγματευτών. Στέλλα, θα έχουμε συνέχεια αμέσως. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σάβας έμεινε στη γραμμή, όχι. Ο κύριος Σάβας είναι στη γραμμή. Ναι, κύριε Σάβα, πολύ σύντομα πρέπει να κλείσουμε. Ναι, πολύ σύντομα. Πάμε σύντομα μια ερώτηση. Τι γενικά δεν είναι οι οποίε υπήρχε αυτό ο όρο με συγκεκριμένη τράπεζα με άλλε τράπεζε. Και έχουν δικαστεί και οι δανειολήπτες έχουν πληρώσει ήδη όλο αυτό το έξω στόχο. Τι θα γίνουν αυτές τις φορές που έχουν δικαστεί? Ευχαριστούμε, ναι. Δυστυχώς, ο νόμος δεν επιτρέπει στον Επίτροπο να ενεργήσει επί παραπώνου, εάν για το παράπονο εκείνο είτε έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, είτε εκκρεμεί αγωγή. Αγωγή που προέρχεται είτε από την τράπεζα, είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Αυτό είναι η απάντηση στην ερώτηση. Τελειώνοντας όμως, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, ναι. Ήθελα να παρακαλέσω θερμά τους συμπολίτες μας, όλους όσους έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται ή πιστεύουν ότι για κάποιο λόγο στο προσεχές μέλλον δεν θα είναι σε θέση να τα εξυπηρετήσουν, να σπέβδουν στις τράπεζες και να αξιώνουν την αναδιάθρωση του δανείου μέσα από τη διαδικασία εφαρμογής της σχετικής οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία είναι μια αρκετά χρήσιμη, ένας αρκετά χρήσιμος μηχανισμός αναδιάθρωσης του δανείου. Δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό, δεν είναι λογικό, δεν είναι συμφέρον προς τους δανειολήπτες να αφήνουν την εκκρεμότητα αυτήν να χρονίζει. Ο μεγαλύτερος σύμμαχος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ο χρόνος που διαρρέει χωρίς το δάνειο αναδιαθρώνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ επιζήμιο για τους δανειολήπτες. Επομένως, όσοι έχουν τέτοια δάνεια πρέπει να σπέβδουν στις τράπεζες, εάν δεν μπορούν να συνεργαστούν με την τράπεζα για την εξέβρεση μιας βιώσιμης αναδιάθρωσης, τότε πρέπει να έρχονται στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για να εξυπηρετηθούν από το προσωπικό του γραφείο. Κύριε Ιωάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλά να είστε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Μαρία την Φεσά. Καθώς να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι είμαστε σε απευθεία σύνδεση με το Προεδρικό. Είχαμε τις πρώτες δηλώσεις από την κυρία Θεοχάρου. Θα ξαναπάμε μόλις υπάρχει λόγος. Στη Μαρία τη Φεσά τώρα, καθώς καλύπτει τη δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στον νέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστόφια, και τον κύριο Μιλτιάδη Νεοφίδου Ερχολάβο. Μαρία, σε ακούμε για το τι έγινε σήμερα στη δίκη. Καλό μεσημέρι, Πάρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου η πολυκρωτή δίκη. Να πούμε ότι άρχισε με την κατάθεση ενώπιον του Δικαστηρίου των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας Μιλτιάδη Νεοφύτου από το 2007 έως το 2014 από τον λειτουργό του Τμήματος Εσωτερικών Προσώρων Ανδρέα Χατζηδημητρίου, και στη συνέχεια κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, Στέλιος Μυρωνάς, ο οποίος διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνιας. Να πούμε ότι σε γραπτή του δήλωση
Ο κύριος Μιλωνάς είπε ότι έζησε από κοντά τόσο τα γεγονότα που αφορούσαν την προεδρία του κύριου Μιλτιάδη Νεοφύτου, όσο και τον ίδιο τον κύριο Μιλτιάδη Νεοφύτου, σε σχέση με τον τρόπο διοίκησής του. Ο κύριος Νεοφύτου ανέφερε στο οικονομικό κομμάτι και στη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος λειτουργούσε με συγκεντρωτικό τρόπο. Πολλές φορές κατέθεσε ο κύριος Μιλωνάς, του έλεγε και αυτός και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παίρνει μεγάλο ρίσκο με τον τρόπο που ξόδευε χρήματα για μεταγραφές και ειδικά για τα χρήματα που δίδονταν σε ποδοσφαιριστές ως μισθός, για τον τρόπο που χειριζόταν διακοπές συμβολέων ποδοσφαιριστών και γενικά για την όλη οικονομική διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και απάντηση στις συμβουλές όπως κατέθεσε και προτροπές τους ήταν πάντοτε ότι βάζει ο ίδιος τα χρήματα και θα τα διαχειριστεί όπως νομίζει ο ίδιος. Σχετικά με τα χρήματα που ξοδεύονταν ή καλύτερα όπως είπε, που δίδονταν για την Ομόνοια, είπε ότι όλοι βοήθησαν, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μέλη του Σωματείου, είτε αγνοί φίλοι της ομάδας, στο μέτρο των δυνατοτήτων του καθενός. Κανένας δεν ζήτησε όμως να τα πάρει πίσω, όπως είπε, ούτε ανέμενε κανείς να πάρει αυτά που έδωσε πίσω και φυσικά ούτε ο ίδιος ο Μιλτιάδης Νεοφύτου έδωσε τέτοια εντύπωση. Ανέφερε η εικόνα στο Διοικητικό Συμβούλιο και ουδέποτε εξ όσων είπε μπορεί να θυμηθεί. Ανέφερε ότι όσο ο ίδιος και η εταιρεία του έδιναν στην Ομόνοια θα τα ζητούσε πίσω ή ότι είτε ο Δημήτρης Χριστόφιας είτε το ΑΚΕΛ του είχαν υποσχεθεί να του επιτρέψουν οποιοδήποτε ποσό. Σχετικά τώρα με τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια, είπε ότι γνώριζε τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι γνώριζε ότι οι σχέσεις του με τον κύριο Μιλτιάδη Νεοφύτου ήταν πολύ φιλικές. Τα όσα ανέφερε ο κύριος Μιλτιάδης Νεοφύτου είπε είτε για ανάμειξη του Δημήτρη Χριστόφια της Ομόνοιας και μάλιστα σε επίπεδο καθημερινής διαχείρισης ζητημάτων της Ομόνοιας, είτε για συμφωνία των δύο, είτε ο Δημήτρης Χριστόφιας είτε το ΑΚΕΛ θα επέστρεφαν στο Μιλτιάδη Νεοφύτου τα ποσά που τελευταίως θα κατέβαλε για τους σκοπούς της Ομόνοιας. Τα άκουσε, είπε, για πρώτη φορά, επ' αφορμή αυτής της υπόθεσης. Από προσωπική του εμπειρία, ανέφερε ότι η διοίκηση ενός μεγάλου σωματείου όπως η Ομόνοια απαιτεί από τον πρόεδρό της καθημερινή και πολύωρη ενασχόληση για επίλυση των πάρα πολλών θεμάτων που αναφύονταν συνεχώς. Ως πρόεδρος, είπε, είχε την ευθύνη να λαμβάνει πολλές αποφάσεις κάθε μέρα για διάφορα ζητήματα μαζί με περιφερειακούς και άλλα μέλη του ΔΣ. Συνεπώς, όπως είπε, ένας πρόεδρος δεν μπορεί να είναι εγκάθετος ή άβουλος. Επίσης, είπε ότι δεν υπήρξε καμία οδηγία ή εντολή από το ΑΚΕΛ για ζήτημα που αφορούσε το σωματείο. Αν υπήρχε, είπε, τέτοια εντολή από το ΑΚΕΛ, τότε η κίνησή του θα ήταν να παραιτηθεί, καθώς δεν ήταν άνθρωπος να δεχόταν εντολές από εξωτερικούς παράγοντες. Και από την προσωπική του γνώση, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ δεν εμπλέκεται στα της Ομόνοιας, με την έννοια να υποκαθιστά τη διοίκησή της, το ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ Ομόνοιας και ΑΚΕΛ, διότι περισσότεροι ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ είναι οπαδοί της Ομόνοιας, είναι γεγονός, είπε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ΑΚΕΛ διοικεί την Ομόνοια. Είπε και κάποια άλλα πράγματα πάρει. Να πούμε ότι η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Μαρτίου. Αναμένεται τώρα η έκθεση εμπειρογνώμων, ο οποίος θα καταθέσει σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις. Πάρει. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Εδώ μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Καθαγγέλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Εδώ επίσης η κυρία Αντρούλα Ελευθερία, ο πλευράς των ασθενών. Καλώς ήρθατε. Και στην Λεμεσό ο κύριος Θεόδωρος Πετέλης από πλευράς της Πασινό. Κύριε Πετέλη, καλό μεσημέρι. Δεν είναι ακόμη εκεί στην γραμμή ο κύριος Πετέλης, θα τον έχουμε σε 2 λεπτά. Κυρία Καθαγγέλου, ξεκινάμε λοιπόν μαζί σας μέχρι να είναι έτοιμος και ο κύριος Πετέλης. Έχετε μία μελέτη για την οποία κάνετε λόγο, επιτρέψτε μας, καιρούς και καιρούς. Δεν ξέρω αν την δώσατε σε οποιονδήποτε αρμόδιο και τι μπορείτε να μας πείτε για αυτήν τη μελέτη, διότι κάποιοι λένε ότι οι μελέτες και πάλι οι μελέτες είναι προβάσεις εν αμαρτίες. Κοιτάξτε, καταρχήν όταν αισθάνεσαι ότι θα πρέπει επιτέλους να συμβάλλεις επικοδομητικά και με τεκμηρίωση για την εφαρμογή επιτέλους του μεγαλεπίβολου αυτού έργου, το οποίο έχει να κάνει με το πολυτιμότερο αγαθό που ονομάζεται η υγεία για τους συμπολίτες μας, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα χρόνια μετά από ανεπάρκεια της εφαρμογής από το αρχικό θεσμοθετημένο τότε νόμος πλαίσιο του 2001 και μετά από τη σύσταση του Οργανισμού
ασφάλισης υγείας που είχε την καθήλυν οδηγία να εφαρμόσει το ΓΕΣΥ και βρισκόμαστε τώρα στις συνθήκες εκείνες που και η οικονομική κρίση οδήγησε επιτέλους στην, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Υγείας είναι ανάγκη, αλλά να εφαρμοστεί έτσι που να επιτύχει και όχι χάρη της εφαρμογής του. Είχαμε κάνει μια μελέτη εμείς, μια μελέτη να δικαιώσουμε. Τελειώσατε. Βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου. Ανά πάσα στιγμή είναι δυνατόν να διακόψουμε. Σας παρακαλώ, στο κέντρο. Δηλαδή, λέτε μια θέση τώρα, αυτή που είπατε. Εμείς θέλουμε το ΓΕΣΥ, αλλά να επιτύχει, όχι να αποτύχει. Βεβαίως. Έτσι όπως πήγε στη Βουλή θα αποτύχει. Όπως είναι, θα θέλετε μια μονολεκτική απάντηση. Όπως είναι τα νομοσχέδια, χωρίς να υπάρξει η πλήρη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και πλήρη διαβούλευση, είναι για να συμβάλλουμε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Καθαρό. Ξεκάθαρο. Παρόλο που όπως είχαμε πει... Το λέει η μελέτη σας αυτό. Η μελέτη του Βαγκυπρίου Εθνικού Συλλόγου είναι μελέτη η οποία έχει καταγράψει όλες τις εισηγήσεις των φορέων υπολοιποίησης, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ σε άλλη μελέτη. Δεν είναι αναλογιστική μελέτη, ούτε μελέτη σχεδιασμού. Είναι μελέτη η οποία καθορίζει όλες τις πραγματικές, τα πραγματικά δεδομένα που έχει σήμερα ο τομέας. Όταν η φορεία. Πώς μπορεί να λέει καμία... Και να σας απαντήσω. Ναι. Καμία μελέτη η οποία την ονομάζεται αναλογιστική μελέτη δεν είναι αξιόπιστη ότι έχει γίνει, γιατί δεν υπήρξαν ιστορικά δεδομένα. Όταν δεν υπήρχαν η κοστολόγηση της ιατρικής πράξης, των αναλωσίμων, της ποσοτικοποίησης των ιατρικών πράξεων, τόσο στο δημόσιο όσο στον ιδιωτικό τομέα, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για αναλογιστική μελέτη βάσει της οποίας θα στηριζόταν η χρηματοοικονομική στήριξη του σχεδίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και να είμαστε και ειλικρινείς. Παρόλα τα αυτά, σεβόμενοι πάντοτε αυτό το οποίο είχαν συσκεφθεί οι πολιτικοί αρχηγοί στο Προεδρικό, είχαμε μπει ως υπεύθυνο σώμα, θα προσπαθήσουμε όλοι να συμβάλλουμε οικοδομητικά. Όμως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν και όλοι να το λάβουν υπόψη. Την πολιτική ευθύνη δεν είναι εμείς που την έχουμε, αλλά εμείς είμαστε οι φορείς υλοποίησης. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα που με βάση τη μελέτη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι εφαρμόσιμο το ΓΕΣΥ? Χρηματοδότηση του όλου συστήματος. Η έλλειψη των παραμέτρων, αυτό που οποίο θα διασφαλίζει ποιότητα, που είναι ένα από τις βασικές ψυχές. Μια πολιτική υγείας, κύριε Ποταμίδη, καθορίζει σε δύο πυλώνες. Είναι αυτή που έχετε εκεί στα χέρια σας. Αυτά είναι κάποια απορρέαντα στοιχεία τα οποία τα κρατάμε σε αναφορά. Στον Υπουργό, στους άλλους... Θα έρθει η μελέτη στα χέρια όλων των αρμοδίων. Στην ώρα τους είναι όλα έτοιμα. Έχουμε... Τους, κύριε Βαγκαθαγγέλη, είναι στη Βουλή. Καλά, 15 χρόνια που είχαν γίνει τότε μελέτες και να μην πάω και 20 άλλα τόσα χρόνια που έγιναν μελέτες που πλήρωσε ο φορολογούμενος πολίτης, κύριε Ποταμίδη, και πήραν κάποια χρόνια και δεν εφαρμόστηκε. Περίμενε το κράτος να κάνουμε εμείς μελέτη για να εφαρμόσετε το ΓΕΣΥ? Και αν είναι τόσο σημασία η μελέτη, την οποία εμείς το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο για δικούς μας σκοπούς να καταθέσουμε, πώς είναι δυνατόν στη Βουλή έχει συζητηθεί όλο το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ κατά άρθρο χωρίς εμείς να εμπλακούμε και χωρίς να προσκαλεστούμε υπεύθυνα? Πώς είναι δυνατόν ο κύριος φορέας υλοποίησης? Σας άφησα να παίξω. Τελείως. Και παρόλα τα αυτά, αισθανόμενοι πάλι την ευθύνη, διότι η μάχη με ιατρική, σας το είχα πει, είναι πολύ διαφορετική από τη γραφειοκρατική ιατρική. Εκείνο το οποίο καταθέσαμε είναι με αφορμή το εργαλείο αυτό της μελέτης μας, κατά άρθρον δώσαμε εισηγήσεις για να βελτιώσουμε τις συνθήκες, για να μπορέσουμε επιτέλους να μπει σε τροχιά υλοποίησης αυτών το οποίο όλοι τελικά το χρησιμοποιούν πολιτικοποιημένα πλέον και όχι πάνω στη βάση του ζητουμένου, που δεν είναι τίποτε άλλο η άρτια πραγματικά εξυπηρέτηση του Κύπριου πολίτη και εξυγχρονισμών του τομέα της υγείας στον τόπο μας. Δώστε μας ένα λεπτό, κύριε Ελευθερίου, μας βοηθάτε πολύ με έτσι μια κουβέντα. Μια κουβέντα, εμείς θέλουμε να πούμε ότι ο ρόλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου σίγουρα είναι ουσιαστικός και καταλυτικός στην όλη διαδικασία. Και δεν είμαστε δογματικοί στο να παρουσιαστούν στοιχεία αυτής της μελέτης και είμαι σίγουρη ότι ο Υπουργός και γενικά του Υπουργείου Υγείας θα ήθελε να δει τη μελέτη. Εμείς δεν την έχουμε δει, από ό,τι έχουμε ακούσει στη δημοσιογραφία.
ποιότητα δεν την έχει δει ούτε και ο κύριος Υπουργός εμπεριστατωμένα. Ναι, μα ώστε, λέει ο κύριος Ακαταγγέλου, είναι μελέτη δική τους ναι, για να σχηματίσουν άποψη. Ναι, αν υπάρχουν... Τι αφορά όλους τους υπόλοιπους. Να σας πω, αν υπάρχουν στοιχεία, αν υπάρχουν στοιχεία στα οποία μπορεί να βοηθήσουν στην κατάρθρωση συζήτηση, ούτως ώστε μπορεί και να ολοκληρωθεί γρηγορότερα. Τα έχουμε καταθέσει στη Βουλή μας. Τα έχουμε καταθέσει στη Βουλή παρόπου δεν προσκληθήκαμε. Όμως... Και με επιστολή προσωπική δική μας. Εσείς προσκληθήκατε, κυρία Γιώτη. Λέμε ότι διάλογος έγινε. Έγινε πάρα πολύ. Κύριε Αγαθαγγέλου, νομίζω δεν ότι. Δεν έχει γίνει κανένα διάλογο εκτός από μία πρώτη καταθήκη. Διαβούλευση έχει γίνει και έχουν στείλει τη θέση τους όλοι οι εμπλεκόμενοι. Διαβούλευθηκαν με εσάς, αλλά όχι με εμά και με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Αλλά ίσως εκεί που θα συμφωνήσω είναι ίσως. Όχι στο μέγεθος που θα έπρεπε, αλλά ας πούμε ότι είναι εμπλεκόμενοι φορείς, μια πολύ μεγάλη ομάδα που αρχίζει από εργαζόμενους, εργοδότες, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει, ώστε οι διαβουλεύσεις έπρεπε να σταματήσουν κάτι κάπου, δεν μπορεί να είναι ένας ατέρμονος διάλογος και αν αυτή η μελέτη που είμαι σίγουρη με τον τρόπο που μιλάω ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, είμαι σίγουρη ότι έχει στοιχεία τα οποία τον πείθουν ότι θα συμβάλλουν αυτά τα στοιχεία στην καλύτερη διαδικασία. Και αφού δεν τους καλεί κανένας, λέει. Μα νομίζω ότι ο Υπουργός είναι ανοιχτός, κύριε Αγαθαγγέλου. Είμαι σίγουρη ότι... Ναι, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Άλλον το πολιτικός προστάμενος, αυτά τη στιγμή έχουμε μπροστά μας καταθέσου, έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο για την αυτονόμηση και για το γιατί. Και συζητείτε. Στη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι όταν περάσει ένα νομοσχέδιο, ένας νόμος, σημαίνει ότι με κάποιες ήπιες τροποποιήσεις εφαρμόζεται. Όταν κατά άρθρο συζητούνται τα βασικά σημεία, πώς μπορεί να πει κάποιος ότι έχει γίνει διαβούλευση. Από ποιον έχει γίνει διαβούλευση. Από το θεσμικό όργανο που είμαστε το αρμόδιο σώμα δια νόμου, το οποίο είναι συμβουλευτικό πριν στην νομοθετική και εκτελεστική εξουσία. Κύριε Αγαθαγγέλου, πριν τη μελέτη δεν είχατε καταθέσει σαν Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θέσεις, γιατί όλοι είχαμε την ευκαιρία να καταθέσουμε θέσεις στο Υπουργείο και πριν. Έγιναν δύο συναντήσεις, όχι για το νομοσχέδιο. Για μία πριν, τώρα έγιναν δύο, μήπως είναι υπερασπιστικό. Για ποιο μιλάτε. Για συναντήσεις που έγινε για το θέμα του ΓΕΣΥ. Για το ΓΕΣΥ δεν είχαμε συναντηθεί. Μία συνάντηση έγινε στο Υπουργείο την παρουσία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και δεν έγινε άλλη συνάντηση. Θα δώσουμε ένα λεπτό. Πάμε στη Λεμεσό, ο κύριος Πετέλης, νομίζω ότι μπορεί τώρα. Λοιπόν, κύριε Πετέλη, γεια σας. Εσείς περίπου προαναγγείλατε εκ νέου κινητοποίησης ένα χρόνο μετά και έχετε αποστείλει επιστολές εξ όσων μαθαίνουμε και στα κόμματα και στον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποιο είναι το μήνυμα προς αυτούς? Ωραία. Να πούμε, κύριε Ποταμή, ότι αυτό θα ξεκινήσω από αυτό που έχετε πει και εσείς. Ένα χρόνο μετά έχουμε συζητήσει. Απλώς επιτρέψτε μου να μεταφέρω και σε εσάς, αν τυχόν και δεν ακούγατε την ώρα που μίλησα εδώ στο στούτιο. Είναι ότι έχουμε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε ολοκλήρωση και ενδεχομένως λοιπόν να διακόψουμε αυτή τη συζήτηση για να πάμε εκεί. Οπότε σας παρακαλώ πολύ. Επί του σημείου, επί της ουσίας, και δώστε μας το στίγμα. Ωραία. Να πούμε ότι εδώ και ένα χρόνο έχουμε μπει σε συζητήσεις με κύριο έτοιμα μας την αναβάθμιση και την ένταξη των νοσηλευτών στις επιστημονικές δομές της δημόσιας υπηρεσίας. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο, κύριε Ποταμίδη, έχουμε παραδώσει μελέτη για τη στελέχωση, έχουμε παραδώσει έντυπον αξιολόγησης νοσηλευτών με πανεπιστημιακά προσόντα εντός της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς επίσης έχουμε παραδώσει και μελέτη η οποία δείχνει ξεκάθαρο ποιο είναι το κόστος, ποιες θα είναι οι πρόσθετες δαπάνες σε περίπτωση που γίνει δεχτό το αίτημά μας και ενταχθούμε στις επιστημονικές δομές σε ένα βάθος πενταετίας, όταν και εφόσον ξεκινήσει αυτή η αναβάθμιση δεν θα ξεπεράσει τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ στο βάθος της πενταετίας, επαναλαμβάνω πάντοτε. Λοιπόν, αφού έχουμε εξαντλήσει όλον τον διάλογο, θεωρούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά, πρέπει να πάρουμε στο τέλος μια ξεκαθαρή απάντηση, κύριε Ποταμίτη, και αυτό ήταν και το κύριο θέμα της προχθεσινής μας συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Γι' αυτόν τον λόγο, με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την περασμένη εβδομάδα ζητούμε συνάντηση μαζί του. Εξηγούμε ότι θέλουμε ξεκάθαρα να τοποθετηθεί ο Πρόεδρος επί τούτου του θέματος, δηλαδή οι νοσηλευτές οι οποίοι θα παραμείνουν εντός της δημόσιας υπηρεσίας θα ενταχθούν, όπως είναι και μια απέτηση του κράτους
από το 2009 νομοθετικά οι νοσηλευτές να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου για να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του νοσηλευτικού λειτουργού, αυτόματα θα έπρεπε να γίνει και η αναβάθμιση τους. Άρα μιλούμε για ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί εδώ και 8 χρόνια, κύριε Ποταμίδη. Ζητούμε απάντηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας απάντησε ο Υπουργός, αλλά προφανώς δεν σας αρκεί και πάτε πιο ψηλά στον πρόεδρο. Ακριβώς, γιατί αυτό θα είναι και στο τέλος η ενημέρωση την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε στα μέλη μας μετά και από ένα χρόνο. Γι' αυτό έχουμε ορίσει τη Γενική Συνέλευση μας στις 6 του Μαρτίου, όπου και εκεί αναλόγως των θέσεων και των απαντήσεων που θα πάρουμε θα είναι και τα μέλη μας θα αποφασίσουν και με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε, να αντιλαμβάνεστε. Ναι. Ευχαριστούμε κύριε Πετέλη. Θα πάμε στο προεδρικό κύριε Αγαθαγγέλου. Ήθελα και εγώ να τοποθετήσω. Ναι. Ναι, κυρία Λευτερίου. Απλώς να πω ότι παρόλο ότι τα εργασιακά δεν είναι ίσονος σημασίας και πρέπει να επιληθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, εν τούτης πιστεύουμε ότι δεν είναι ο στόχος ενός συστήματος υγείας. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν θα αλλάξουμε τη δομή για εξυγχρονισμό του τομέα της υγείας, θα πρέπει να προσέξουμε να μην γίνουν όλες αυτές οι βαθιές ενέργειες πριν να επιληθεί το θέμα της αυτονόμησης. Ώστε με όλο το σεβασμό προς τους νοσηλευτές που επιτελούν σίγουρα ένα πολύ σημαντικό έργο, εν τούτης θα πρέπει να δοθεί σημασία στην ποιότητα και στην αυτονόμηση για να μπορέσουν και οι ίδιοι. Εγώ πιστεύω ότι η αυτονόμηση για τους επαγγελματίες υγείας είναι αυτό που θα δουλέψει πιο πολύ. Ναι, μεν είναι για τους ασθενείς, αλλά και οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να αποδείξουν την επιστημοσύνη τους, θα μπορέσουν να προαχθούν και να αξιολογηθούν με βάση το πώς εργάζονται και όχι με βάση αυτή την ανεδαφική αποτελεσματική δομή της δημόσιας υπηρεσίας που έχουμε σήμερα. Γι' αυτό αυτό πρέπει να σταματήσει, δεν πρέπει να είναι ατέρμονος διάλογος, ούτε να φορτώσουμε το σύστημα της δημόσιας υπηρεσίας τώρα που προσπαθούμε να απελευθερωθούμε και να εξυγχρονιστούμε με ένα σύστημα υγείας. Δώστε μας ένα λεπτό, η κυρία Αντριανή, ο κύριος Παναγιώτης. Κυρία Αντριανή, όσο πιο γρήγορα μπορείτε, παρακαλώ. Εντάξει, Μανώλη. Θέλω να μιλήσω γιατί για το σύστημα υγείας. Πέστε το. Εγώ ήμουν στις πρώτες βοήθειες την Πέμπτη. Έκανα 9 ώρες. Έχω πολύ ευχαρίστηση και από τον γιατρό και από τους νοσοκόμους. Μάλιστα. Περιποιηθήκαμε όπως πρέπει, αλλά πρέπει να τελειώσει το γεσίμανα μου. Κυρία Αντριανή, θα σας ευχαριστήσουμε εδώ, κυρία Καθαγγέλου, αν επιθυμείτε και μπορείτε να παραμείνετε ακόμη λίγο. Ευχαρίστω για να κλείσετε με κάποιον τρόπο. Πάμε απευθείας προεδρικό. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Αγγελάντος Κυπριανού. Στέλλα, σας ακούω. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Κυπριανού Πάρη, ενώ έχουμε ενημερωθεί ότι αναμένεται να εκδοθεί και ομόφωνη απόφαση από πλευράς Εθνικού Συμβουλίου. Να ακούσουμε όμως τον κύριο Κυπριανού, μόλις είναι έτοιμοι και οι συνάδελφοι. Πρέπει να μου επιτρέψετε να πω ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, δηλαδή τι έγινε στο Μον Πελεράν, αλλά και στις διάφορες συναντήσεις τις οποίες είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Γενάρη μέχρι σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, επειδή σας έχω ακούσει να το υποβάλλετε, θέλω να εκφράσω την λύπη μου γιατί έχει πάρει τις διαστάσεις τις οποίες έχει λάβει. Θα ξαναπώ ότι η θέση του ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρη. Θεωρούμε ότι ήταν λάθος αυτό που έγινε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από εκεί και πέρα όμως έχει εκδοθεί μια ομόφωνη απόφαση η θέση του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία απαντά στην εσκεμμένη διαστρέβλωση η οποία επιχειρείται να γίνει. Ότι δηλαδή αυτό το θέμα τίθεται επίσημα πλέον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, ούτε τέθηκε ποτέ. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε ό,τι μας αφορά ως ΑΚΕΛ, θεωρούμε ότι αυτό το κεφάλαιο έκλεισε από το 1960, όταν η Κύπρος μετατράπηκε σε ανεξάρτητη δημοκρατία. Και δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Και η έκκληση μου προς τους ηγέτες της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ιδιαίτερα στον κύριο Ακιντζή, είναι να συνεχίσουν την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης στο Κυπριακό, μακριά από ακραίες προσεγγίσεις και μακριά από την εκμετάλλευση
των οποιονδήποτε τοποθετήσεων γίνονται στην μια ή στην άλλη κοινότητα. Θα μπορούσα κάλλιστα να αναφερθώ σε δηλώσεις που έκαμε ο λεγόμενος πρωθυπουργός στα κατεχόμενα, ο κύριος Γιουργιούν, ο οποίος απείλησε με μια νέα 20η Ιουλίου. Αυτός δεν θα ήταν λόγος για μας να πούμε ότι δεν πάμε στις διαπραγματεύσεις. Δεν το είπαμε. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι μας και να δούμε πώς στηρίζουμε τη διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Κύριε. Θέλω να μου επιτρέπετε να πω ακόμα κάτι. Όσα και έχουμε διατυπώσει μια ανησυχία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας πολύ αργός ρυθμός με τον οποίο εξελίσσονται διαπραγματεύσεις. Θα έλεγα ακόμα υπάρχει και κίνδυνος μιας αποτελμάτωσης των διαπραγματεύσεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει πολύ σοβαρά και θα πρέπει να βρούμε εκείνον τον τρόπο, εκείνη τη συνταγή, να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που συναποτελούν την εσωτερική ψυχή του Κυπριακού για να μπορέσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε και τα θέματα της ασφάλειας. Έχουμε πει την άποψή μας στο Εθνικό Συμβούλιο και παραλαμβάνω, θεωρούμε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά την τακτική την οποία ακολουθούμε αν θέλουμε πραγματικά να υπάρξει πρόοδος και να διακριβώσουμε ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Κύριε Κυπριανό, υπήρξε επίσημη δήλωση από την κυρία Θεοχάρου εδώ ότι η τουρκική πλευρά θέτει δύο προϋποθέσεις για να επαναληφθεί η Γενέβη Διεθνής Διάσκεψη. Η μία είναι αποτελεσματική συμμετοχή, σύγκληση σε αυτό το ζήτημα και άλλοι τέσσερις βασικές ελευθερίες. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι δυνατόν να συνεχιστεί η διάσκεψη για την Κύπρο? Μα νομίζω ότι χάσαμε επεισόδια, με όλον τον σεβασμό προς όλους. Αυτά τέθηκαν στο Μον Πελεράν, στο 3, το Μον Πελεράν το 3. Τα είπαν με τον πλέον επίσημον τρόπο, δημόσια, οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Αυτό δεν σταμάτησε τον κύριο Ακιντζή από το να συμφωνήσει με τον κύριο Αναστασιάδη ότι θα προχωρήσουν οι δύο σε εντατικές διαπραγματεύσεις στην Κύπρο και να καθοριστεί και η συνάντηση στη Γενέβη για το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Μάρτη. Ως εκ τούτου, αυτό έχει ξεπεραστεί από τα ίδια τα γεγονότα. Άρα δεν είναι στον αέρα η διάσκεψη? Όχι, αυτό είναι. Τώρα δεν ξέρω τι θα προκύψει με αυτές τις νέες εξελίξεις. Αλλά στο συγκεκριμένο, στο οποίο έχει αναφερθεί η κυρία Θεοχάρους, επαναλαμβάνω, ήταν θέσεις που διατυπώθηκαν αμέσως μετά από το Μον Πελεράν 3. Και αυτό είχε ξεπεραστεί μετά από τη συμφωνία Αναστασιάδη Ακιντζή. Από τουρκικής πλευράς μπράσεις μια διαδικασία για επίρρευση ευθυνών για διέξοδων. Υπάρχει μια μη έτσι ελεγχόμενη ένταση όπως διαφαίνεται, κύριε Κυπριανού? Δεν αποκλείεται τίποτε. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί και δεν επιτρέπονται, κατά την άποψή μου, επιπολαιότητες ή ακόμα και σκοπιμότητες σε όλα ζητήματα τα οποία συζητούμε. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία από τα τώρα. Ένα χρόνο μακριά από τις προεδρικές εκλογές. Αυτό θα ζημιώσει αφάνταστα την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό αφορά όμως την ελληνοκυπριακή πλευρά, από τουρκοκυπριακής. Επαναλαμβάνω ότι δεν αποκλείουμε από τουρκικής πλευράς να υπάρχουν οι οποιασδήποτε προσπάθειες να προκαλέσουν προβλήματα στη διαδικασία με στόχο την επίρρυψη ευθυνών. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να επιβεβαιώνουμε καθημερινά την βούληση μας για λύσεις των Κυπριακών, όχι την οποιαδήποτε λύση. Το ξεκαθαρίζω για ακόμα μια φορά. Λύση που θα βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου, το διεθνές δίκαιο, τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να επιβεβαιώνουμε καθημερινά τη βούλησή μας προς αυτήν την κατεύθυνση και να μην αληθορίζουμε προς άλλες κατευθύνσεις που αποπροσανατολίζουν. Κυπριανό, επιτρέψτε μου. Αυτό που είπατε για την τακτική που ακολουθούμε για τη συζήτηση ακούγεται λίγο σαν να μην είστε ικανοποιημένος από την τακτική που ακολουθεί ο πρόεδρος των κεφαλαίων στην Κύπρο. Να έχουμε μπει δημόσια το τελευταίο διάστημα ότι θεωρούμε πως θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε την τακτική μας. Βέβαια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίζει. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εκείνος είναι ο διαπραγματευτής. Εκείνος χειρίζεται τα ζητήματα. Ο καθένας από εμάς θα κριθεί από τα αποτελέσματα. Έχω πει κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή μας στα θέματα της εσωτερικής ψυχής
και να επιδιώξουμε να φτάσουμε σε ακτίνα συμφωνίας. Ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις της κάθε πλευράς. Αντί λοιπόν να επιμένουμε εμπισματικά σε αυτές, να επιχειρήσουμε να βρούμε ιδέες και σκέψεις οι οποίες δίχως να αφίστανται από τις αρχές λύσεις του Κυπριακού θα δημιουργούν προοπτική συγκλήσεων. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μέχρι και τη Γενέβη είναι ένα νόμος, κύριε Κυπριανού, το ΑΚΕΛ στήριζε πλήρως τους χειρισμούς του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Πάντα είχαμε τις επιμέρους απόψεις μας για αυτά τα ζητήματα και δεν θα ήθελα να εξαγάγεται το συμπέρασμα ότι το ΑΚΕΛ τώρα ξεκινά μια πολεμική ενάντια στον κύριο Αναστασιάδη. Έχουμε τη δική μας την άποψη για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Από τη στιγμή που φαίνεται καθαρά ότι δεν προχωράει, τη διαδικασία τη στηρίζουμε και θα εξακολουθήσουμε να τη στηρίζουμε μέχρι το τέλος της. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξέβρεσης λύσης των Κυπριακών πέραν από τις διαπραγματεύσεις. Αυτό το συμφωνήσαμε ομόφωνα εδώ και πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, Πάρη, προκύπτει καταρχάς από τον κύριο Κυπριανού ότι δεν αποτελούν προϋποθέσεις, όπως διευκρίνησε, να υπάρξει εκ των προτέρων αποδοχή των τεσσάρων ελευθεριών για Τούρκους υπηκόους και αποτελεσματική συμμετοχή για την τουρκοκυπριακή πλευρά στη λήψη αποφάσεων. Τουλάχιστον αυτό διευκρίνησε ο κύριος Κυπριανού. Έχουμε όμως την ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, να σας την αναγνώσουμε. Αναφέρεται πως το Εθνικό Συμβούλιο καταδικάζει την εσκεμμένη διαστρέβλωση εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας περί επαναφοράς από την ελληνοκυπριακή πλευρά της πολιτικής της Ένωσης. Τέτοιο θέμα ούτε τέθηκε ούτε πρόκειται ποτέ να τεθεί, όπως και δεν τίθεται θέμα αποδοχής της οποιασδήποτε μορφής λύσης που οδηγεί στη διχοτόμηση. Στην ομόφωνη απόφαση, στην ομόφωνη δήλωση μάλλον του Εθνικού Συμβουλίου αναφέρεται επίσης ότι το Εθνικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η επιδιωκόμενη λύση βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, όπως και τις κατά καιρούς ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Ενώ είναι εδώ και ο κύριος Λίκχας για να ακούσουμε και την δική του δήλωση. Τον κύριο Αντωνιάδη. Ήταν μια, θα έλεγα, ενημερωτικού τύπου συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος μας ενημέρωσε για τις επαφές του, αλλά και για τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για σύνδεση νέας διάσκεψης σε πολιτικό επίπεδο. Ως Συμμαχία Πολιτών πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν υπάρξει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, οι τοποθετήσεις της Άγκυρας ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Τούρκους υπηκόους ως προϋπόθεση για τη σύμβαση της διάσκεψης δημιουργούν αρνητικό κλίμα. Η διάσκεψη, εάν και όταν συντηθεί, θα συντηθεί σε μια περίοδο όπου υπάρχει όξυση και ένταση της σχέσης Κύπρου-Ελλάδος και αυτόν καθ' άλλο παρά υποβοήθεια Τουρκίας και Ελλάδας, εξυπηρετιότητας της τουρκικής επιθετικότητας του Αιγαίου και αυτόν καθ' άλλο παρά υποβοηθά στο να υπάρξει πρόοδος ή μετακίνηση της Τουρκίας από τις ακραίες και αδιάλακτες θέσεις για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει δεν το ενδεχόμενο, και αυτό το επισημάναμε και στο Εθνικό Συμβούλιο, να αξιοποιήσει η Τουρκία αυτήν τη διάσκεψη για να οδηγήσει τα πράγματα και την όλη διαδικασία σε αδιέξοδο. Υπάρχει ακόμα ένας κίνδυνος που αφορά την τακτική της Τουρκίας και τον οποίο επισημαίνουμε. Το γεγονός ότι επιμένει τόσο πολύ στο να εξασφαλίσει τις τέσσερις ελευθερίες για τους Τούρκους υπηκόους, θέση απαράδεκτη γιατί θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον νόμιμο υπηκισμό της Κύπρου, ίσως και να εξυπηρετεί το παιχνίδι της επίρρυψης ευθυνών. Είναι ένας τρόπος, αντί η διάσκεψη να εστιάσει στο ζήτημα της ασφάλειας, που γι' αυτό συγκαλείται, δηλαδή στην κατάργηση των εγγύσεων και στην αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, τελικά η συζήτηση να περιστραφεί γύρω από αυτό το ζήτημα, αποφεύγοντας να μπει η Τουρκία πρώτων ευθυνών της. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να απασχολήσουν και τον πρόεδρο, γιατί δεν είναι μόνο οι θέσεις που κατατίθενται στις συνομιλίες, είναι και η τακτική σε αυτήν την. Το θέμα που προέκυψε με την πραγματοποίηση της αυριανής συνάντησης των διαπραγματευτών με αφορμή το νοητικό δημοψήφισμα. Εντάξει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά και ενδεχόμενα με καθοδήγηση από την Άγκυρα να αναζητά προσχήματα για να κρύψει την αδιαλαξία της. Γιατί εκείνο που διαπιστώνουμε στην πράξη είναι ότι από την ημέρα που ορίστηκε, από την 1η Δεκεμβρίου,
που ορίστηκε η πρώτη διάσκεψη της Γενέβης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική πρόοδος και καμία παραγωγική διαπραγμάτευση στις διακοινωτικές συνομιλίες για τις εσωτερικές πτυχές. Εμείς από τότε ως Συμμαχία Πολιτών είχαμε εκφράσει την ανησυχία μας και είχαμε προειδοποιήσει ότι η τουρκική πλευρά θα ακολουθούσε την τακτική που ακολούθησε το 2004 μετά την συμφωνία που έγινε στην Νέα Υόρκη. Δηλαδή θα αφήσει ανοιχτά όλα τα ζητήματα των ιστορικών πτυχών έτσι ώστε να μην μπορεί να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον και η προσοχή της διεθνούς κοινότητας πάνω στην Τουρκία και πάνω στα ζητήματα των εγγύσεων που δεν θα βρει κανέναν να τη συμπαρασταθεί στη διεθνή κοινότητα. Θα θέλει η Τουρκία, φοβόμαστε, να μπορεί να επικαλεστεί για τη μη λύση του Κυπριακού το γεγονός ότι οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν και έχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις εσωτερικές πτυχές. Νομίζω αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας και γι' αυτό και δεν υπάρχει πρόοδος και βρήκαν ένα πρόσχημα, κατά την άποψή μου χωρίς σημασία, να το επικαλεστούν και να δημιουργήσουν περαιτέρω ένταση και να κρύψουν την δική τους την αδιαλαξία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών. Θέλω να μας επιτρέψεις να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μέχρι την επόμενη δήλωση για να κλείσω ο κύριος Καθαγγέλου και η κυρία Ελευθερίου. Ναι, κυρία Καθαγγέλου, εκείνο που κρίνεται πιο σημαντικό. Υπάρχει βούληση για επικοδομητική συμβολή στις διαβουλεύσεις για την εφαρμογή του σχεδίου υγείας, όμως παράκληση οι εμπλεκόμενοι φορείς και κυρίως οι κύριοι συντελεστές υλοποίησης αυτού του μεγαλοποιητικού έργου θα πρέπει να ληφθούν, να τους λαμβάνουν υπόψη και με ειλικρίνεια και δημοκρατικό διάλογο να καταλήξουν. Πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Νεοφύτου. Ναι. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ακριβώς, και είναι έτοιμος για να προβεί σε δηλώσεις. Ήταν μια διεξοδική συζήτηση για ό,τι έχει συζητηθεί μετά από την Γενέβη 2 ή τη Γενέβη. Συγχύσαμε τη Γενέβη, τα Μον Μπελεράν 3. Μετά από τη Γενέβη ενημέρωση τι έχει γίνει στο Μον Μπελεράν 3 και το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες με την απέτηση της Τουρκίας για τις 4 ελευθερίες για τους Τούρκους επικόους. Έγινε μια καλή συζήτηση. Περισσότερο επικεντρώθηκε για το αίτημα της Τουρκίας. Ουσιαστικά αυτό που ζητάει είναι τις διασυνοριακές ελευθερίες. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τη δική μας πλευρά. Απλούστατα η Τουρκία θέλει δια του Κυπριακού να μπει στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα. Η ελεύθερη διακίνηση και η ελεύθερη εγκατάσταση είναι θέματα που καθορίζονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως και ζητήματα που αφορούν την διακίνηση κεφαλαίων και υπηρεσιών που αυτά προβλέπονται από την Συμφωνία Τελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εάν η Τουρκία θέλει αυτά τα ζητήματα να έχουν εφαρμογή και στην Κύπρο, δεν έχει παρά, αναγνωρίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία, να εφαρμοστεί η Τελωνιακή Ένωση και με την Κύπρο. Αυτό δεν εκτιμούμε ότι θα συμβεί. Άρα με την επίλυση του Κυπριακού αυτό το μέρος των διασυνοριακών σχέσεων καλύπτεται ήδη από την Τελωνιακή Ένωση. Υπάρχει το τρίτο ζήτημα που αφορά την διακίνηση προϊόντων. Εκεί υπάρχουν ρυθμίσεις με απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμούς στην διακίνηση γεωργικών προϊόντων ή και κτηνοτροφικών στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το επαναλάβουμε. Αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν ένα κράτο-μέρος. Αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν η Τουρκία θέλει αυτά τα ζητήματα να τα έχουν οι Τούρκοι υπήκοοι, πρέπει να κατανοήσει ότι πρέπει να συμμορφωθεί προς τις ευρωπαϊκές αρχές και να ολοκληρώσει τον ενταξιακό της διάλογο που αυτός προϋποθέτει απαραίτητος και την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Έχει χειροτερέψει το κλίμα στις συνομιλίες, κύριε Νεοφύτου, και αυτό διαφαίνεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τουρκοκυπριακής πλευράς και για αυτή την απόφαση της Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα στα σχολεία.
Δεν θα κάνω οποιοδήποτε σχόλιο. Υπάρχει μια ομόφωνη θέση του Εθνικού Συμβουλίου για τις κακόπιστες παρερμηνίες που είναι τόσο ξεκάθαρη που δεν χρειάζεται οποιαδήποτε. Σας αποδίδεται όμως ευθύνες ως δημοκρατικός συναγερμός για τη στάση που τηρήσατε από το ΑΚΕΛ, ενώ το ΔΙΚΟ μιλά για επανφοδερίζουσα στάση, κύριε. Κοιτάξτε, σε όλα τα ζητήματα έχουμε τα κόμματα του κέντρου να τα βάζουν με την κυβέρνηση. Και να είμαι πιο συγκεκριμένος. Τα κόμματα του κέντρου κατηγορούν από πρωίας μέχρι νυχτός τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι κάνει γενναιόδωρες παραχωρήσεις. Ακούσατε προηγουμένως τον Γενικό Γραμματέα του ΕΚΕΑ να κάνει μια άλλη κριτική. Ότι δεν είμαστε και τόσο τολμηροί που να εκθέσουμε την Τουρκία. Κοιτάξτε, δεν μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ούτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να ταυτιστεί είτε με τη μια θέση είτε με την άλλη. Και να ξεκαθαρίσω κάτι, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι ΑΚΕΛ ούτε είναι και ΕΛΑΜ. Στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά την ρύθμιση από την Βουλή για τα μηνύματα του Υπουργείου Παιδείας είναι ένα θέμα που θα εξετάσουμε και δηλώνω. Αυτό που μπορώ να δηλώσω ξεκάθαρα είναι πως ήταν άκερο. Και είναι κάτι που μας προβληματίσει και θα βρούμε τρόπους πως θα τα αντιμετωπίσουμε. Αγαπητή μου, θέλω ένα να επαναλάβω ξεκάθαρα. Αυτό το θέμα ήταν άκερο και έδωσε την ευκαιρία για κακόβουλες παρερμηνίες. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να διαγράφεται ούτε τα ιστορικά γεγονότα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση κακόβουλα έγινε μια βάναυση παρερμηνία. Είναι ένα θέμα που θα δούμε, υπάρχει και θέση του Εθνικού Συμβουλίου περί αυτού του ζητήματος, αλλά και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα παρερμηνιών που οφείλουμε να το αποκαταστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ναφίλη. Λοιπόν, αυτή ήταν και η τοποθέτηση πάρει του Ωραία, Προέδρου του Δημοκρατικού και πάλι Συναγερμού. Θα αξιοποιήσουμε αυτό το... Να αναμονή. Ναι. Του επόμενου πολιτικού αρχηρού, κύριε Ελευθερίου, παρακαλώ. Θα επανέλθουμε με την επόμενη δήλωση. Συμπερασματικά να πω ότι τουλάχιστον στον τομέα της υγείας υπάρχει πολιτική συνένεση. Μάλιστα. Να αξιοποιήσουμε αυτή την πολιτική συνένεση. Και τα οργανωμένα σύνολα των ασθενών δεν επαιτούν πλέον, απαιτούν από τους πολιτικούς να τηρήσουν αυτά που έχουν συμφωνήσει. Χρειαζόμαστε μια διαβούλευση. Μάρτε τελείω, παρακαλώ, περιμένω ο κύριος Παπαδόπουλος. Νομίζω να σας ευχαριστήσω ο κύριος Παπαδόπουλος, Δίκο. Την ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι μετά αυτές τις 30 μέρες που έχουν μεσολαβήσει από την αποτυχία της Γενέβης, πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν επανακαθιορισμό της στρατηγικής μας. Και γι' αυτόν έχουμε καταθέσει έναν 20-σελίδων έγγραφο που περιλαμβάνει αυτή την νέα στρατηγική. Ελπίζουμε οι δικές μας εισηγήσεις να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπάρχει περιθώριο να αλλαγείς αυτής της στρατηγικής με τα όσα έχετε ακούσει σήμερα, κύριε Παπαδοπούλε? Ελπίζουμε, το ευχόμαστε, ότι θα ληφθούν υπόψη οι δικές μας εισηγήσεις και είμαστε στη διάθεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να συζητήσουμε αυτές τις εισηγήσεις όταν και ο ίδιος επιθυμεί να μας ακούσει. Θέλω να υπενθυμίσω ότι μας έχει αποστείλει μια επιστολή με την οποία ο ίδιος έχει ζητήσει να ακούσει τις δικές μας εισηγήσεις. Τούτες έχουμε καταθέσει. Στο δικό μας έγγραφο περιλαμβάνεται η δική μας ανάλυση για τους λόγους της αποτυχίας της διαδικασίας της Γενέβης και του Μον Πελεράν. Αλλά επίσης καταθέτουμε και συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη νέα στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μια στρατηγική που θα πρέπει ακριβώς να εδράζεται πάνω σε έναν πρωταρχικό στόχο που είναι η θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την ενημέρωση για τις τέσσερις βασικές ελευθερίες, την τουρκική απέτηση, εσείς έχετε εξάξει συμπέρασμα ότι είναι προϋπόθεση για μια νέα Γενέβη? Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ξεκάθαρο. Αλλά αν αυτή είναι η προϋπόθεση που θέτει η τουρκική πλευρά, δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή. Δεν γίνεται να θέτει η άλλη πλευρά προϋποθέσεις για τη συνέχιση του διαλόγου που έχουν να κάνουν με την ουσία. Εξάλλου, θεωρούμε εμείς ότι δεν υπάρχει πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί έναν τέτοιο όρο. Η αποδοχή από δικής μας πλευράς
αυτή τη τουρκική αξίωση και απέτηση ενδεχομένω να προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία και στη δική μα συμμετοχή στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Από Τούρκο. Σε δύο πρώτα μου προέκυψε με το ενωτικό δημοψήφισμα και τι αντιδράσει στην άλλη πλευρά. Εμεί θεωρούμε ότι καταρχήν επιθυμούμε να παραμέψουμε στην ομόφωνη απόφαση τη σημερινή του Εθνικού Συμβουλίου. Η Βουλή πήρε μια καθόλου νόμιμη απόφαση που ήταν μέσα στις αρμοδιότητες της και αφορούν την παιδεία στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Θεωρούμε ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου επειδή θα διαβάζεται μια επιστολή στην τάξη του Υπουργού Παιδείας όπως γίνεται και για άλλα θέματα, όπως γίνεται για παράδειγμα για την επέτειο των Οκτωβριανών. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διατύπωση τη θέση ότι περίπου με αυτόν τον τρόπο να επαναφέρουμε το στόχο τη Ένωση ω τη μορφή επίλυση του Κυπριακού γίνεται κακόβουλα και εκ του πονηρού. Και εκείνοι που το κάνουν από πλευρά τη ελληνοκυπριακή κοινότητα πρέπει να σταματήσουν και φυσικά αυτή η παραπληροφόρηση και η παρερμηνία, εσκεμμένη παρερμηνία από τουρκοκυπριακή πλευρά δεν βοηθούν τι προσπάθειε επίλυση του Κυπριακού. Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση πάρη του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος. Ωραία, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τους φιλοξενημένους μας ήδη, τον κύριο Μιλωνά, τον κύριο Δαμιανού, τον κύριο Προδρόμου και τον κύριο Παντελίδη. Αλλά σεβόμενοι τον κύριο Πετέλη στη Λεμεσό, χαίρετε και μια λέξη, κύριε Πετέλη, προλαβαίνετε. Ναι, να πω. Επειδή θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Ελευθερίου ότι πραγματικά μας στενοχωρεί που ο σύνδεσμος των ασθενών δεν λαμβάνει υπόψη ότι η μη επίλυση των εργασιακών προβλημάτων περισσότερο βραχυκύκλωμα θα προκαλέσει. Κύριε Πετέλη, πρέπει να πάμε στο όπως η ίδια το αναφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Προεδρικό. Κύριο Σιζόπουλος. Να επαναλάβω ότι ο κύριος απλά ανέφερε ότι είναι μια και θα επανεξεταστεί από το κόμμα του. Ακούμε κύριο Σιζόπουλο. Από την ενημέρωση που είχαμε σήμερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με το Mont Pelerin 3, δεν φαίνεται να υπήρχε οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδος στη διαδικασία των συνομιλιών. Δεν θα έλεγα ότι οδηγείται η κατάσταση σε αδιέξοδο, αλλά φαίνεται ότι η τουρκική πλευρά επιχειρεί να παγωποιήσει την όλη διαδικασία και η στόχη είναι προφανής να αποφύγει, να τοποθετηθεί πάνω στα βασικά θέματα που έχουν σχέση με την κατάργηση της ηθικής εγγύησης, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και τα υπόλοιπα ζητήματα που συνθέτουν ουσιαστικά τη διεθνή ψυχή του Κυπριακού. Εκτιμούμε ότι ως αντιπερισπασμό ακριβώς επαναφέρει τα ζητήματα για τις 4 ελευθερίες που πρέπει να απολαμβάνουν οι Τούρκοι υπηκόοι στην Κύπρο, καθώς επίσης και την αυξημένη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στα θέματα της διακυβέρνησης. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που χρειάζεται να υπάρχει μια προσεκτική της όλης διαδικασίας, έτσι ώστε αφενός μεν να μην εγκλωβιστούμε σε διαδικασίες οι οποίες να έχουν ιδιαίτερο κόστος για την δική μας πλευρά και την ίδια στιγμή να διαφανεί πια κατά τρόπο σαφή η αρνητική πρόθεση της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις μετά την απόφαση για το ενωτικό δημοψήφισμα και την εκμετάλλευση από την τουρκοκυπριακή πλευρά, κ. Σιζόπουλε, αυτή την απόφαση. Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια εκμετάλλευση στηρίζεται πάνω σε μια παραπληροφόρηση και κυρίως παραποίηση των γεγονότων. Η ενημέρωση μαθητών για ιστορικά γεγονότα τα οποία αφορούν την Κύπρο και μάλιστα για ένα γεγονός που όπως πολύ καλά γνωρίζετε συμμετείχαν και Τουρκοκύπροι δεν νομίζω ότι δημιουργεί οποιαδήποτε προβλήματα. Σε καμιά περίπτωση η δική μας πλευρά δεν έχει επαναφέρει το ζήτημα της πολιτικής της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Αυτό το θέμα θεωρείται λήξα. Όπως επίσης πολλές φορές τονίσαμε ότι αντίστοιχα αγωνιζόμαστε για να ματιώσουμε και τις προσπάθειες που επιχειρείται από την πλευρά της Τουρκίας για την διχοτόμηση της πατρίδας μας. Είτε κατά τρόπον άμεσο είτε κατά τρόπον έμεσο. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που να αποτρέπουν αυτόν το ενδεχόμενο. Και με ευκαιρία επειδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποστείλει και τη σχετική επιστολή για τα θέματα, παρά το γεγονός ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ όσον αφορά τις απόψεις μας για την τακτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί στο πλαίσιο των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού καταθέσαμε πολυσέλιδα έγγραφα και τον Ιούλιο του 2013, τον Ιούνιο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2017. Εμείς δεν θα διστάσουμε σύντομα να επανακαταθέσουμε ένα συγκεκριμένο πάλι
έγγραφο στη βάση των νέων δεδομένων όπως αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σιδόπουλε, βαστάτε έναν φάκελο της Δημοκρατίας που ευθύνεται προς εσάς. Σας παρέδωσε κάποια έγγραφα ο Πρόεδρος? Ναι, αλλά δεν είναι προς δημοσιοποίηση. Η διαρροή δεν θα γίνει από εμάς, η διαρροή ξέρετε που βγαίνει. Τι αφορούν τα έγγραφα? Είναι αλληλογραφίες οι οποίες έχουν γίνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάφορους αξιωματούχους. Για ποιο θέμα? Αναφορικά με τον Κυπριακό, να αντιλαμβάνομαι. Δεν τα έχω μελετήσει ακόμα, τα θα μελετήσω. Να τα συζητήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάρει είναι εδώ και ο πρόεδρος των οικολόγων, ο κύριος Περδίκης. Θα προβεί και ο πρόεδρος των οικολόγων στη δική του τοποθέτηση. Να τον ακούσουμε. Έχετε τον ίδιο φάκελο, φαντάζομαι, κύριε Περδίκη. Είχαμε μια ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε το κύριο θέμα που κατάφερα να φέρω στο τραπέζι οι Τούρκοι είναι η συζήτηση γύρω από τις 4 διασυνοριακές ευρωπαϊκές ελευθερίες για τους Τούρκους υπήκοους. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν μέσω από αυτήν την απέτηση των Τούρκων, η οποία σωστά έχει χαρακτηριστεί και από τον Διονομπόδο της Δημοκρατίας ότι είναι χειρότερη και από τις εγγύησεις και την παραμονή στρατευμάτων. Είναι μια στρατηγική εκτίμηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, με την οποία πρέπει να πω ότι εμείς συμφωνούμε. Πέραν τούτου, θεωρούμε ότι κίνδυνοι υπάρχουν και από την διαδικασία ανανέωσης της Συμφωνίας Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, αυτούς τους κινδύνους υπάρχει μια στρατηγική για αντιμετώπιση τους. Εντάξει, εμείς έχουμε τις διαφορετικές μας απόψεις για τον τρόπο που χειρίζεται τον Κυπριακό πρόεδρος Αναστασιάδης. Διευκρινίστηκε σήμερα ότι δεν ζητά από εμάς να καταθέσουμε προτάσεις για αλλαγή στρατηγικών στόχων. Θα συγκροτήσουμε βεβαίως στις επόμενες μέρες ένα κείμενο συνολικής κριτικής και θα καταθέσουμε στον πρόεδρο Αναστασιάδη για ακόμα μια φορά τις απόψεις μας, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα θελήσει να τις συζητήσει κιόλας. Γιατί κατά καιρούς έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές απόψεις, συγκροτημένα και συνολικά και για τη στρατηγική και για το στόχο που πρέπει να έχουν διαπραγματεύσεις, αλλά δυστυχώς δεν συζητήθηκαν ποτέ στα σοβαρά από το Εθνικό Συμβούλιο. Θα πάμε στη Γενέβη, κύριε Περδίκη. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο έδαφος για μια ουσιαστική διάσκεψη στη Γενέβη. Το έχουμε πει στον πρόεδρο Αναστασιάδη, αυτός έχει τις δικές του εκτιμήσεις, που μπορεί να μην απέχουν από τη δική μας την τοποθέτηση. Θεωρεί όμως ότι είναι χρήσιμο να γίνει αυτή η διάσκεψη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προθέσεις. Για μας οι τουρκικές προθέσεις είναι ξεκάθαρες. Θέλει να διαιωνίσει, να ενισχύσει και να νομιμοποιήσει η Τουρκία το στρατηγικό έλεγχο της επάνω στην Κύπρο και δεν έχει αλλάξει αυτόν το στρατηγικό της. Είναι υπερβολικές και εκ του πονηρού. Το φάκελο που βαστά ο κ. Σιζόπουλος τον έχετε και εσείς, έχει έγγραφα τα οποία ζητούσατε τα κόμματα τόσο καιρό? Όχι, δεν είναι. Αν αυτά, μακάρι να είχαμε τα έγγραφα που ζητούσαμε, ούτε καν τα έχουμε δει αυτά τα έγγραφα. Πρόκειται για επιστολές που έχει αποστείλει τις τελευταίες εβδομάδες, συγκεκριμένα για το θέμα που αφορά την απέτηση των Τούρκων για κατοχύρωση των 4 διασυνοριακών ευρωπαϊκών ελευθεριών. Η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επαρκής από την ενημέρωση που έχετε? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι υπάρχουν ρήγματα σε αυτήν την καθέματα, τα οποία όμως ήδη τα χειρίζεται ο πρόεδρος Αναστασιάδης και οι συνεργάτες του. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Με τον κύριο Περδίκη ολοκληρώνεται και η δηλώση από πλευράς κομμάτων Μπάρη. Αν θα υπάρξει κάποια δήλωση εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα επανέλθουμε. Απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, Στέλλα, ευχαριστούμε. Επανερχόμαστε μόλις υπάρχει οποιαδήποτε τοποθέτηση από πλευράς της κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι είναι αρκετές οι αντιδράσεις στα κατεχόμενα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο εξέδωσε την ομόφωνη τοποθέτησή του το Εθνικό Συμβούλιο, χαρακτηρίζοντας την ως εσκεμμένη διαστρέβλωση. Μεταξύ άλλων, είχαμε και από τη λεγόμενη Βουλή από εκεί αντίδραση. Η Ραλή Παπαγεωργίου μας ενημερώνει και μετά στους φιλοξενούμενους μας. Ραλή, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι, Πάρη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε τις δηλώσεις του Ακιντζή πριν από λίγο. Είχε συνάντηση με την κυρία Σπέχαρτ και μετά το τέλος αυτής προέβη σε δηλώσεις. Είπε ότι την Πέμπτη υπάρχει συνάντηση για το να δεν διορθωθεί αυτό το λάθος. Όπως ανέφερε, θα πάω και αυτό θα είναι το μόνο θέμα στην ατζέντα
Και αυτό το λάθος θα το εξηγήσω στον κύριο Αναστασιάδη πρόσωπο με πρόσωπο. Ανέφερε πάρε ότι η ευρυνή συνάντηση των διαπραγματευτών πολύ πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί. Πρέπει ο Ελληνοκύπριος ηγέτης να κάνει βήματα για την ακύρωση αυτής της απόφασης. Mm-hmm. Συμπλήρωσε. Επιθυμώ ο κύριος Αναστασιάδης να σταματήσει αυτό το λάθος. Πρέπει να εξηγηθεί αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΣΥ ενεργεί ανεξάρτητα από τον κύριο Αναστασιάδη. Και είπε επίσης πως το πώς θα διαμορφωθεί η διαδικασία από εδώ και πέρα εξαρτάται από την Ελληνοκύπριο ηγέτη και τα βήματα που θα κάνει. Φαίνεται βάρη. Ραλή, ότι... επίτρεψέ μας, σε παρακαλώ, επειδή στο προεδρικό είναι ο εκπρόσωπος και μας ακούει και η Στέλλα η Μιχαήλ, η βασική θέση του κυρίου Ακιντζή πριν από λίγο ήταν ότι αν θα πάω στην επόμενη συνάντηση θα πάω. Θα πάει και το κύριο θέμα που θα θέσει θα είναι αυτό. Εάν δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τότε, ναι, το κύριο θέμα θα είναι αυτό. Έχει επίσης μεταφέρει στην κυρία Σπέχαρτ, όπως φαίνεται, ναι, την απογοήτευση και την θέση του για αυτό το ζήτημα. Ραλή, σε ευχαριστούμε. Στέλλα Μιχαήλ, αν τυχόν η Στέλλα μας ακούει. Σας ακούω, Πάρη. Ωραία. Ο κύριος Ακιντζή δήλωσε πριν από λίγο, Στέλλα, ότι θα πάει στη συνάντηση των ηγετών και το μόνο θέμα που θα θέσει θα είναι αυτό για το οποίο ξέδωσε την ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβούλιο. Σας ακούμε τώρα. Θα το θέσουμε στον κύριο Χρυστοδουλίδη για να ακούσουμε και το σχόλιο του. Κύριε Χρυστοδουλίδη, υπάρχει δήλωση πριν από λίγο του κύριου Ακιντζή για το θέμα του ενωτικού δημοψηφίσματος με τον τρόπο που ψηφιστήκα από την... Συμβουλίου. Έχουμε πληροφορηθεί για τις δηλώσεις του κ. Ακιντζή και σε πολύ λίγο θα υπάρξει γραπτή απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στα όσα έχει αναφέρει ο κ. Ακιντζή μετά από συνάντηση που είχε με την συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο. Κατά κύριο λόγο ενημερωτικού χαρακτήρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για τις εξελίξεις μετά τη Γενέβη, πιο συγκεκριμένα για το τι έχει γίνει στη συνάντηση των τεχνοκρατών στο Μοντ Μπελεράν, για τα αποτελέσματα των διεθνών επαφών του, για τις συζητήσεις στο τραπέζι των συνομιλιών με τον κύριο Ακιντζή και για την τουρκική απέτηση περί των τεσσάρων ελευθεριών. Απάντησε σε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις και ακολούθως η συζήτηση επικεντρώθηκε στα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από την λαθασμένη ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων και έχουμε προχωρήσει με την έκδοση της συγκεκριμένης ομόφωνης απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου. Όντως θα κάνει πράξη αυτό που λέει για την ερχόμενη Πέμπτη, ότι θα θέσει ή θα τα ψάλει βασικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά αυτό που θέλει ο ίδιος. Ο Πρόεδρος θα πάει σε αυτή τη συνάντηση. Αναμένεται την γραπτή απάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Πρόσωπε, υπάρχει μια σύγχυση για το τι αποτελεί προϋπόθεση ή όχι για τη σύγκληση της νέας διάσκεψης για την Κύπρο στη Γενέβη, που προέρχεται από όσα δηλώνουν οι αρχηγοί των κομμάτων και θα θέλαμε να ρωτήσουμε, υπάρχει ξεκάθαρη προϋπόθεση που τίθεται από τουρκική πλευρά να γίνει η διάσκεψη μόνο εφόσον υπάρξει αποδοχή να παραχωρηθούν οι τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Τούρκους υπηκόους και να υπάρξει και κατάληξη στο θέμα της λήψης αποφάσεων με αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπριών? Αντιλαμβάνεστε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια προϋπόθεση. Αν υπάρξει τέτοιου είδους προϋπόθεση, την ευθύνη για τη μην πραγματοποίηση τη συνέχιση του διαλόγου στη Γενέβη θα έχει η τουρκική πλευρά. Αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούν να υπάρξουν οι όποιες προϋποθέσεις. Ούτε τέθηκε κάτι τέτοιο. Δεν τέθηκε δηλαδή. Μπορεί να έγιναν κάποιες αναφορές, αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ενώπιό μας μια τέτοια προϋπόθεση από πλευράς Τουρκίας. Γι' αυτό και δεν έχει οριστεί μέχρι στιγμής ημερομηνία, κύριε Χρυστοδούλη, έχει σχέση. Όχι, δεν έχει. Συνεχίζονται διεργασίες. Φυσικά και συνεχίζονται διεργασίες. Είναι πολλά τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και η Βρετανία. Αυτό που είναι βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί πριν τη 13η Μαρτίου, γιατί υπάρχουν άλλες συναντήσεις, άλλες υποχρεώσεις από πλευράς και της Ελλάδας αλλά και της Τουρκίας. Είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί όμως. Θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε. Κανείς δεν μπορεί να πει τώρα αν θα είναι βέβαιο. Το σίγουρο είναι ότι γίνονται διεργασίες για την πραγματοποίηση της διάσκεψης αυτής όπως έχει αποφασιστεί από την πρώτη συνάντηση της Γενέβης. Τα όσα δεχθαίνονται, κύριε εκπρόσωπε, δείχνουν να υπάρχει να δυσχεραίνει περισσότερο η προσπάθεια, το κλίμα, το καλό κλίμα που υπήρχε. Η κατάσταση να μην είναι για τους...
Απομακρυνόμαστε πλέον από τον στόχο να υπάρξει μια κατάληξη και είμαστε σε μια διαδικασία ανεπίρρηψης ευθυνών από τις πλευρές. Μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας ή καλύτερα αν θέλετε να αναφέρω ότι από δικής μας πλευράς δεν συμμεριζόμαστε αυτή την προσέγγιση. Σίγουρα, αν κάποιοι επιθυμούν να μην προχωρήσει ο διάλογος, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το πετύχουν. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να προχωρήσει αυτός ο διάλογος, αν προσεγγίζουμε τις συνομιλίες με την αναγκαία και την απόλυτη σοβαρότητα, τότε ναι, μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι δεν διαπραγματευόμαστε μόνοι μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εμείς ευελπιστούμε ότι υπάρχει η ίδια βούληση και από την άλλη πλευρά και μέσα από τις συζητήσεις που θα γίνουν θα υπάρχουν εκείνες οι εξελίξεις που θα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, αν χρειαζόμαστε αφορμές, είναι σίγουρο ότι οποιοδήποτε μέρος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπορεί να βρει μια αφορμή για να δημιουργήσει προβλήματα. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια. Είναι στρατηγικός ο στόχος του τερματισμού της κατοχής και της επανένωσης της πατρίδας μας και από δικής μας πλευράς μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Από πόσα κόμματα τελικά λάβατε σήμερα γραπτές προτάσεις για το θέμα της στρατηγικής του Κυπριακού? Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, αντίγραφο δόθηκε προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου από τον κύριο Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία εδώ, Πάρη, κυρίες και κύριοι, και με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν ξεκαθαρίζει ο κύριος Χρυστοδουλίδης Πάρη ότι δεν υπάρχει θέμα προϋποθέσεων ό,τι αφορά τη σύγκληση μιας νέας διάσκεψης για την Κύπρο, ενώ υπάρχει και το θέμα των δηλώσεων. Τη δήλωση την οποία θα εκδώσει αργότερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντώντας στα όσα έχει θέσει ο κύριος. Καλώς σας, Στέλλα, εάν στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε την δήλωση, συνδυόμαστε εκ νέου και την μεταφέρουμε. Κυρίες και κύριοι, αναμένουμε λοιπόν τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας εις απάντηση των δηλώσεων του κ. Ακεντζή πριν από λίγο και υπενθυμίζουμε εσκεμμένη διαστρέβλωση χαρακτηρίζει με ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβούλιου τις αντιδράσεις στα κατεχόμενα για το ζήτημα το οποίο προέκυψε μετά το γνωστό ψήφισμα στην Βουλή. Λοιπόν, κύριε Μιλωνάδη, δικαιούστε να ξεκινήσετε από εκεί που εσείς κρίνετε ότι είναι το πιο σημαντικό. Είναι δύο θέματα. Ναι. Το ένα εκπληράζει από το γεγονός ότι συμμετέχω στην Επιτροπή Παιδείας που οδήγησε κάποιους κανονισμούς και ένα νομοσχέδιο ενώπιον της Ολομέλειας που ψήφισε ή καταψήφισε και τα συναφή. Και χρειάζεται κάποια στιγμή να αρχίσουμε να λέμε αυτά που γίνονται και όχι αυτά που φαντάζεται ο καθένας ή τον βολεύει να λέει ότι γίνονται. Η αλήθεια είναι ότι έφεραν το Υπουργείο Παιδείας τους κανονισμούς λειτουργίας της μέσης, των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, όπου περιλαμβάνονταν εκατοντάδες πρόνοιες. Ανάμεσα σε αυτές λοιπόν τις πρόνοιες ήταν διάφορα θέματα. Το κύριο θέμα ήταν οι εξετάσεις τετραμήνων και τα συναφή όπου υπήρχαν αντιδράσεις. Από όλους μας. Από όλους μας, ακόμα και από δημοκρατικό σειρμό. Υπήρχαν προβληματισμοί, να το θέσω πιο σωστά. Έγινε ένας πάρα πολύ επικοδομητικός διάλογος από όλες τις κομματικές δυνάμεις που μετέχουν στην Επιτροπή Παιδείας. Ήρθαν τροπολογίες από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Για παράδειγμα, από το ΑΚΕΛ, το αναφέρω για την αντιπολίτευση του και το ΑΚΕΛ, 4 ή 5, αν θυμάμαι, σωματώθηκαν στην κυβερνητική πρόταση. Και δύο ειδικές, τις Συμμαχίες Πολιτών, όλων των πολιτικών δυνάμεων, εν πάση περιπτώσει. Μια από αυτές τις τροπολογίες, όπως κατατέθηκε από τον συνάδελφο του ΕΛΑΜ, ήταν η ολιγόλεπτη διδασκαλία, είτε την ημέρα, οποιαδήποτε άλλη ημέρα κρίνει ο εκπαιδευτικός, δεν θα πούμε στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Ολιγόλεπτη διδασκαλία, αυτή ήταν η έκφραση. Είναι καταγραμμένο, είναι πολύ απλό να δει κανένας. Ούτε γιορτή, ούτε να χάσουν μάθημα. Ολιγόλεπτη διδασκαλία. Είτε την ημέρα του ενωτικού δημοψηφίσματος, που είναι ιστορικό γεγονός, εκεί καταγραμμένο. Αυτό πήγε στην Βουλή κατόπιν ομοφωνίας όλων των μελών της Επιτροπής Παιδείας, μαζί με τα υπόλοιπα που καταλήξαμε, πλην του συναδέλφων του Άγκερ, που είπαν η έκφραση προφορική ενώπιον της Επιτροπής ήταν δεν έχουμε πρόβλημα, ολιγόλεπτη διδασκαλία, αλλά θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια. Θα το μελετήσουμε, θα το δούμε και θα κατατοπιστούμε στην Ολομέλεια. Μετά ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάποιο που το έζησε μπορεί κάλλιστα να πει ότι ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Και αναφέρομαι στις αντιδράσεις που ξεκίνησαν από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτό θα ανατρέψει στις συνομιλίες. Το διάβασα στις ελληνοκυπριακές. Το άρπαξε βέβαια η τουρκική πλευρά, κύριε Ποτάμι. Το άρπαξε αμέσως και αυτό που περιγράφουν τώρα, και ευτυχώς κατάληξε το Εθνικό Συμβούλιο σε ομόφωνη απόφαση, ευτυχώς, είναι ακριβώς τα σφάλματα που κάνουμε, κατά την εκτίμησή μας, να μετατρέπουμε απλά θέματα σε κομβικά θέματα σημασίας, τα οποία μπορεί να είναι απόρρια ιδιοληψιών ή οποιοδήποτε εκμετάλλευση πολιτικών ή κομματικών. Από όλους μας. Λοιπόν, αυτό απλό ήταν το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά
Και κλείνω την πρώτη τοποθέτηση. Όσον αφορά το κομμάτι που έχει σχέση με την Γενέβη, νομίζω τα είπε πάρα πολύ σωστά, τα είπαν πάρα πολύ σωστά σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοτικού Εκπροσώπου του κ. Χριστοδουλή, που ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοια προϋπόθεση για να πάμε σε μια δεύτερη Γενέβη. Κύριε Δαμιανού, θα ξεκινήσω από εκείνα τα οποία είναι κοινή θέση για να πάω σε εκείνα που είναι διαφωνία. Και βεβαίω να προλάβουμε, ελπίζω, να δούμε και λίγο την ουσία των εξελίξεων στο Κυπριακό. Ενώ πέραν του ενωτικού και όλων των παρεμφερών ζητημάτων. Θεωρείτε ότι δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει ουσία? Όχι, 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 δεν εννοώ αυτό. Διότι ο Κυπριακός και από την άλλη πλευρά το θέτουν ως κύριο ζήτημα για να πάει να μην πα σε συνομιλίες. Ενώ ακριβώς να δούμε το παρακάτω. Ναι, ναι. Υπάρχει κακοπιστία, εσκεμμένη διαστρέβλωση και πρόκληση από διάφορα που λέγονται στα κατεχόμενα? Προφανώς. Ξεκάθαρα η απάντηση είναι ναι. Και πολύ καλά, ομόφωνα το Εθνικό Συμβούλιο προβαίνει σε αυτό το ξεκαθάρισμα. Δώσαμε το πόδι μας ως κοινότητα με αυτή την, κατά τον κύριο Νεοφύτου, άκερη πλειοψηφική πλην του ΑΚΕΛ απόφαση της Βουλής. Η απάντηση είναι και πάλι ναι. Γιατί εμείς ήδη προκαλέσαμε αυτό το ζήτημα, το οποίο βεβαίως, με όλο το σεβασμό στον Παύλο, δεν ανέμενα να το διαβάσουν από τις εφημερίδες, που όντως αναφέρεται σε εφημερίδες οι Τούρκοι για να το αξιοποιήσουν. Δεν ξύπνησαν 7 το πρωί με το καφεδάκι και είδαν, α, αυτό λέει η τάδε εφημερίδα. Πού το λέει η τάδε η δράση και από το Κελάριστη. Να μην θεωρούμε ότι απέναντι είναι λιγότερο ξύπνη από εμάς. Γι' αυτό εμείς προειδοποιούσαμε από την ολομέλεια της Βουλής ότι αυτή η ενέργεια θα προκαλέσει και θα τύχει εκμετάλλευσης από την άλλη πλευρά, όπερ και γένετο. Άρα κρινόμαστε γι' αυτό που σήμερα με έναν τρόπο πολύ έτσι εξοραϊσμένο αποκάλεσε άκερη ενέργεια ο κύριος Νεοφύτου, του οποίου η κοινοβουλευτική ομάδα συνειδητά απήχε, γνωρίζοντας ότι με την αποχή της, με τις ψήφους των υπολείπων κομμάτων πλην του ΑΚΕΛ, θα περνούσε αυτό το πράγμα. Και βεβαίως φτάσαμε στο σημείο ο κύριος Ακιντζή να θέτει ερωτήματα στον πρόεδρο, αν κουμαντάρει όχι την κοινοβουλευτική ομάδα του συναγερμού. Τέτοια ζητήματα κατάντιες έχουμε σήμερα που δεν μας αφορούν ως ΑΚΕΛ. Ήταν ξεκάθαρη η θέση μας. Μην κατά τη γνώμη σας αυτό στον κύριο Ακίντζη να συμπεριφέρεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή στον ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας και αν κουμαντάρει και αν δεν κουμαντάρει ποιος ποιον. Θέλω να απαντήσω εγώ τώρα αν περί ποιητιμή. Θεωρώ ότι δεν είναι ζήτημα που αφορά τον κύριο Ακίντζη αυτό. Μάλιστα. Αφορά την κοινότητα. Πλην όμως δώσαμε το πόδι μας. Και έρχομαι στην ουσία. Και στην Επιτροπή αναφέραμε ότι έχουμε προβληματισμούς και στάσεις και βέβαια ξεκάθαρα στην Ολομέλεια διαφωνήσαμε, ήμασταν το μόνο κόμμα που τοποθετήθηκε κατά σε τι. Το ενωτικό δημοψήφισμα όπως και πλειάδα άλλων ιστορικών γεγονότων καλών και κακών σε αυτόν τον τόπο. Παρεμπιπτόντως το ενωτικό δημοψήφισμα όπως και ο Παύλος είπε στην Ολομέλεια και ο Γιώργος Λουκαίδης ξεκίνησε από την αριστερά και σωματώθηκε μετά σε ένα πανεθνικό δημοψήφισμα. Είναι ένα ιστορικό γεγονός που διδάσκεται. Είναι αντικείμενο των αναλυτικών προγραμμάτων. Τι ζήτησε το ΕΛΑΜ και συμφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι πλην του ΑΚΕΛ? Να τη χάνει ειδικού εορτασμού δίκη μνήμας στην ημέρα του μέσα στις τάξεις με ειδική αναφορά. Τώρα, και πείτε μου αν αγαπάτε κύριε Ποταμίτη. Το εορτασμός περιλαμβάνεται στην φρασιολογία που χρησιμοποιήθηκε, διότι εμείς είδαμε στον κατάλογο αυτών των περιπτώσεων να υπάρχουν και, δεν θέλω να πάμε σε επιμέρους θέματα, και τραγωδίες του κυπριακού ελληνισμού και μάλιστα και πρόσφατες. Ας πούμε να γίνεται ειδική μνήμα. Έτσι. Να γίνεται ειδική μνήμα, δεν εορτάζουμε και τραγωδίες. Και πείτε μου αν αγαπάτε τώρα, γιατί πρέπει σήμερα στις 13 του Φεβράρι του 2017, ένα μήνα πριν τις προγραμματισμένες από κάποιους διεθνείς διασκέψεις για τον Κυπριακό, την ώρα που έχουμε μπροστά μας ένα σωρό προβλήματα στις συνομιλίες ένεκα απαράδεκτων τουρκικών θέσεων, εμείς να βγάζουμε με τα χέρια μας τα μάτια μας. Αυτό λέει το ΑΚΕΛ. Ακόμα μια πρόταση μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, ναι, και λοιπόν, αφού πω εκ προημίου και απολογούμε προς εσάς, υπάρχει στις δύο επαναρχίζει η Επιτροπή Οικονομικών με σοβαρότατα ζητήματα που αφορούν και το Σύνταγμα και τροποποίηση. Κατανοητό, προχωρήσω στο παρασύρθημα, κύριε Δαμιανού. Τι είχαμε το Σαββατοκυριακό, κύριε Ποταμίδη? Επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Προεδρολογίας. Ξεκάθαρες αναφορές από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος αναφορικά με τις προεδρικές εκλογές. Ξεκάθαρες απαντήσεις του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου προς το Δίκο με ειδική μνήμα στα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης και με αναφορές του ότι πρέπει να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Δηλώσεις άλλης πολιτικού αρχηγού ότι θα είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές.
Και πείτε μου αν αγαπάτε, αν η εικόνα που εκπέμπουμε εμείς σήμερα ως κοινότητα είναι εικόνα μιας κοινότητας που θέλει να λύσει τον Κυπριακό με δεδομένες δυσκολίες ενέκα απαράδεκτων τοπικών θέσεων ή μια εικόνα μιας κοινότητας ή κάποιων που τυρβάζουν περί άλλα που είναι οι προεδρικές εκλογές. Αυτό καυτηριάζουμε ως ΑΚΕΛ και αυτό καλούμε τους πολίτες σήμερα να αναλογιστούν. Το πόσο υπεύθυνα διαχειριζόμαστε την τύχη αυτού του τόπου, τούτη την κρίσιμη στιγμή. Κύριε Παντελίδη, επί της ουσίας, παρακαλώ. Κύριε Ποταμίτη, τέσσερα σημεία. Και θα είμαι πολύ σύντομος και επιγραμματικός. Πρώτον, η απόφαση της Βουλής ήταν σωστή. Νόμιμη και σωστή. Και να μου επιτρέψετε να πω ότι η αντίδραση του κυρίου Ακιντζή δεν είναι τίποτε άλλο παρά καμώματα. Δεν συμφωνώ με την εκτίμηση ότι δώσαμε το πόδι μας. Αλίμονο. Καμώματα του κυρίου Ακιντζή είναι. Αλίμονο να μην έχουμε αυτό το δικαίωμα για ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Και να ρωτήσω και το εξής. Δηλαδή, πώς φαντάζεται ο κύριος Ακιντζή ότι θα συμπεριφέρονται οι Ελληνοκύπριοι είτε πριν είτε μετά τη λύση? Θα πρέπει να παίρνουμε άδεια από τον κύριο Ακιντζή για το τι τιμούμε ως κυπριακός ελληνισμός? Το λέω αυτό γιατί ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για σχέση των δύο κοινοτήτων είτε με την Ελλάδα είτε με την Τουρκία αντιστοίχως είναι ο κύριος Ακιντζή. Και έρχομαι στην ουσία. Ποιο είναι το όφελος για τους Τουρκοκύπριους από την απέτηση του κυρίου Ακιντζή να δοθούν στα 80 εκατομμύρια Τούρκους υπηκόους οι τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτή είναι η ουσία. Και σε αυτό να απαντήσει ο κύριος Ακιντζή αντί να κάνει μαθήματα στους Ελληνοκύπριους ή ακόμα και στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Και ρωτώ, ποιο όφελος έχουν οι Τουρκοκύπριοι αν 80 εκατομμύρια Τούρκοι θα έχουν τις τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιον εξυπηρετεί ο κύριος Ακιντζή που μας κάνει και μαθήματα αγάπης προς την Κύπρο ή την κυπριακή ιστορία? Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία λοιπόν είναι ότι ο κύριος Ακιντζή συμπεριφέρεται ως φερέφωνο της Τουρκίας, ως εντεταλμένος της Τουρκίας, να σταματήσει να μας κάνει μαθήματα, να σταματήσει να δίνει άλλοθη στην Τουρκία, να ζητήσει από την Τουρκία να τοποθετηθεί όπως πρέπει για το καλό των Κυπρίων, διότι δεν είναι μόνο αυτή η τοποθέτηση του κύριου Ακιντζή, κύριε Ποταμίτη. Να θυμίσω ότι πριν μερικές εβδομάδες ο κύριος Ακιντζή μας είπε ότι πρέπει να διατηρηθούν οι εγγυήσεις για 15 χρόνια ώστε να βεβαιωθούμε ότι ο αγωγός θα περάσει από την Τουρκία. Ποιο είναι το όφελος των Τουρκοκυπρίων αν περάσει ο αγωγός από την Τουρκία? Ποιον εξυπηρετεί ο κύριος Ακιντζή? Επομένως είναι ο τελευταίος που δικαιούται να κάνει τέτοιου είδους μαθήματα και υπηρεσίες. Προεδρολογία και νομίζω. Ο πρώτος που ξεκίνησε την προεδρολογία και είναι καλή αφορμή που βρισκόμαστε στο ΡΙΚ, ο πρώτος που ξεκίνησε την προεδρολογία ήταν ο κύριος Άντρος Κυπριανού πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στο πρωινό δρομολόγιο, όταν είπε ότι υπάρχει φυσικό χρονοδιάγραμμα στο Κυπριακό μέχρι τις αρχές Μαΐου, γιατί τότε θα αρχίσουμε, είπε ο ΣΑΚΕΛ, τις διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι προεδρικές εκλογές είναι σε ένα χρόνο. Και είναι το εργαλείο για να αλλάξει η διακυβέρνηση του τόπου. Κύριε Προδρόμου. Το βλέπουμε, κύριε Ποταμίτη, και ο κόσμος το βλέπει ότι έχουν αρχίσει προεδρικές προετοιμασίες οι πολιτικές δυνάμεις. Σχεδόν όλες. Σχεδόν όλες, ποια να αφήνετε έξω εσείς? Εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει, σίγουρα. Και ίσως και κάποιοι άλλοι, για να είμαι δίκαιος. Πάντως, αυτό που είπε ο κύριος Παντελίδης είναι αλήθεια και αυτό που είπε και ο κύριος Δαμιανού είναι αλήθεια. Έχουν ξεκινήσει. Όμως εγώ χαίρομαι γιατί ο Παύλος ο Μιλωνάς, μιλώντας πριν, προσπάθησε να υπενθυμίσει τι πραγματικά έγινε στη Βουλή. Ποια ήταν η ουσία. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημά μας στην Κύπρο. Στην ελληνική πλευρά εδώ στην Κύπρο. Ότι στήθηκε ένα ολόκληρο, θα πω την κυπριακή λέξη, αυτή είναι ένα παναήρι, για ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε κατά κρύβια. Από δικής μας πλευράς παναήρι. Βέβαια. Βέβαια. Και εδώ θα πω στον κύριο Δαμιανού, αφού θέλουμε να τα λέμε όλα, αν το ΑΚΕΛ ήταν διατεθειμένο, απλά και όμορφα, να εισαχθούν διαγνωστικοί έλεγχοι στα σχολεία, ούτως ώστε να προλαβαίνουμε τις κακές επιδόσεις που όλοι οδηρώμαστε όταν βγουν τα αποτελέσματα των προεισαγωγικών, όταν περάσουμε τα τεστ της PISA κλπ. Αν το ΑΚΕΛ αυτό το πολύ απλό κοντά στην κοινή λογική, ότι να γίνονται κάποιες εξετάσεις, να βλέπουν όλοι που βρισκόμαστε, να γίνονται βελτιωτικές, και δεν ξεσήκωνε ολόκληρη ιστορία να κλείσουμε τα σχολεία, οι μαθητές, οι στρατευμένοι μαθητές, οι γονείς,
Και μπορούσαν από την Επιτροπή Παιδείας να περάσουν, όπως το είπε ο Παύλος ο Μιλωνάς, αρκετά περίπλοκοι κανονισμοί, που δεν είναι πάντα θέμα πολιτικό της Βουλής ή όποιοι κανονισμοί, είναι διατάξεις που εφαρμόζουν νομοθεσίες. Τότε δεν θα φτάναμε στο σημείο, αν δεν υπήρχαν παρατράγουδα, να χρειάζεται εκεί να τεντώνουμε και να τραβάμε για να βρεθούν πλειοψηφίες και να πάμε να ψηλολογήσουμε τα πράγματα και να ανακαλύψουμε ότι θέλαμε μια ολιγόλεπτη αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα, το οποίο ούτως ή άλλως είναι όντως, αλίμονο να μην είναι μέσα στην διδαχταία ύλη της ιστορίας. Εδώ όμως. Δηλαδή, συγχυστήκατε από την προηγούμενη συζήτηση και σκητοποιήσεις και ψήφισετε αυτό που ψήφισετε. Όχι, κύριε Δαμιανού, θα το πω. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, έγινε ένας συμβιβασμός για να περάσουν οι κανονισμοί και η ουσία, που είναι να βελτιώσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών. Γιατί και αυτά είναι εθνικά και πολύ σημαντικά ζητήματα. Στην Ολομέλεια, η απόφαση για αποχή ήταν όταν από διάφορες πολιτικές ομάδες προέκυψαν ο καθένας όποια ιδέα είχε. Ο ένας ήθελε να έχουμε την ίδια μεταχείριση για την ημέρα των ζώων, σεβαστή, στην διδασκαλία βεβαίως, για την γενοκτονία των ποντίων κλπ. Κλπ. Οπότε εκεί σε κάποια στιγμή ο Δημοκρατικός Συναγερμός, και αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κ. Ακιντζή όταν αποφάσισε ότι θα μας κρίνει κιόλας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είπε αποχή, εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι. Από αυτό όμως, κύριε Ποταμίτη, αυτό που ακούσαμε και είδαμε στην τουρκοκυπριακή πλευρά είναι κάτι περισσότερο από υπερβολική αντίδραση. Να υποθέσω δηλαδή ότι οι Τουρκοκύπριοι ή κάποιοι Τουρκοκύπριοι έστω πιστεύουν τώρα ότι ξεκινήσαμε για την Ένωση. Περί αυτού πρόκειται. Όχι. Δεν το πιστεύω. Δείχνουν ότι θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Κοιτάξτε μας, έχουμε την εντύπωση ότι ανάμεσα σε πολλά εύστοχα που ακούστηκαν σήμερα μετά το Εθνικό Συμβούλιο και με τη συνένεση που υπήρχε, μία από τις πλέον εύστοχες αναφορές ήταν αυτή του Γενικού Γραμματέα του Αγγέλου, ο οποίος υπενθύμησε ότι θα μπορούσαμε και εμείς να πιάσουμε τη δήλωση ως κουρκιόν ότι θα κάνει δεύτερη εισβολή. Βέβαια. Πολλές δηλώσεις. Αλλά δεν το κάνουμε, είπε. Πολλές δηλώσεις. Ήταν και εδώ. Και απαράδεκτο αυτό. Και εδώ ο κύριος Ακιντζή, βεβαίως, ο άνθρωπος δεν έχει κανένα ρόλο να κρίνει τις πολιτικές λειτουργίες της ελληνικής πλευράς και πολύ παραπάνω τα ενδοκομματικά μας. Προφανώς έχει ξεφύγει και ελπίζω ότι θα το αντιληφθεί. Εγώ θέλω να πω, κύριε Ποταμίτη, πρωτού πάμε στα περί της διάσκεψης της Γενέβης και των αξιώσεων που βάζει η Τουρκία, ότι είναι θετικό, να το είδα και αυτό, ότι έχουμε επιτέλους μια ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι κρίμα που χρειάστηκε να γίνει αυτό το πράγμα, είναι θλιβερό για να έχουμε μια τέτοια απόφαση, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι και ως πολιτικό σύστημα, τώρα δεν μέμφωμε κανέναν, το ΑΚΕΛΗ, δεν ξέρω εγώ ποιον, ως πολιτικό σύστημα, ως λειτουργία, όλοι μαζί, και η δημοσιότητα και οι πειρασμοί που δίνονται σε όλους για να βγαίνουν στη δημοσιότητα να κάνουν το κομμάτι τους, κάπου ξεφεύγουμε. Στη Βουλή την Παρασκευή κρίθηκε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κατ' εμένα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, θα φανεί σε 2, 3, 5 χρόνια, όχι αύριο δυστυχώς, που είναι να γίνει ξανά αποτελεσματική εκπαίδευση για το μέλλον των παιδιών μας, αν θέλετε και για εθνικούς λόγους. Εθνικούς λόγους ουσίας, όχι εορτασμών. Και αυτό το θέμα θαύτηκε, δεν υπήρχε και ξεκινήσαμε συζήτηση και κάποιοι μιλούσαν λες και θα πηγαίνουν αύριο να ψηφίσουν σε ένα ενωτικό δημοψήφισμα και ο ένας θα έλεγε ναι και ο άλλος θα έλεγε όχι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και εγώ θέλω απευθυνόμενος και στον κύριο Δαμιανού και προσπαθώντας, ναι, ολοκληρώνω, ναι. Επειδή είπε ότι θέλει να αποχωρήσει, όχι θέλει, πρέπει, να είμαστε όλοι όσο μπορούμε πιο μετριοπαθείς. Εμείς δεν είμαστε που εξηγούμε στον κόσμο ότι κοιτάξτε να δείτε ήρεμα. Εάν έχουμε συμφωνία, θα έχουμε μια ομοσπονδία, θα έχουμε δύο ομόσπονδες πολιτείες. Δεν θα αλλάξει άρδιν η ζωή των ανθρώπων. Στην ομόσπονδη πολιτεία την δική μας, όπως συμμετρικά και οι Τουρκοκύπροι, θα έχουμε την παιδεία μας, τις παραδόσεις μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα κάνουμε ομοσπονδία υπάρχουν απαγορεύσεις, υπάρχουν περιορισμοί. Βεβαίως. Το ενωτικό δημοψήφισμα, να λέμε την αλήθεια και τα σίγα σίγα και τη σκάφη σκάφη, δεν ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν εχθρική πράξη στην τουρκική πλευρά, κάθε άλλο. Άρα λοιπόν δεν είναι από αυτά που θα πούμε, κοιτάξτε να δείτε να τα ξεχάσουμε, αλλά ούτε είναι και ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινότητα, για να είμαστε σοβαροί, 13 σήμερα Φεβρουαρίου. Μάλιστα.
Στις 12 και στις 11 και στις 10 Φεβρουαρίου δεν είχαν στο μυαλό τους οι Ελληνοκύπροι αν θα κάνουμε ενωτικό δημοψήφισμα. Να είμαστε, να μείνουμε στα σύγκαλά μας. Κύριε Δαμιανού, αν προτιμάτε να μας. Αυτά μπορούσα και θα τοποθετώ με τρόπο. Ελπίζω να μην προκαλέσει περαιτέρω συζήτηση. Εγώ καταγράφω την αναφορά έξω από το προεδρικό του κυρίου Νοφίτου ότι αυτό που έγινε στη Βουλή ήταν άκερο. Ό,τι και αν λέγεται σε αυτό το πάνελ. Και το εκλαμβάνω ως μια μορφή αυτοκριτική για τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Δεύτερο. Το οποίο την... σας εισηγήθηκα πως θα μπορούσα να πω. Δεύτερο. Ναι. Δεύτερο, για την ουσία της μεταρρύθμισης προφανώς και δεν μας παίρνει να συζητήσουμε. Πόσο μάλλον που υπάρχουν σέρφοι πολύ πιο αρμόδια από μένα να το κάνουν. Αλλά κακά είναι τα ψέματα. Αυτό που έγινε βάζει τα παιδιά μας σε μια διαδικασία να γίνουν πειραματόζωα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση για το τι ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή. Τρίτο και τελευταίο. Και μετριοπάθεια έχουμε και στα όρια της απόλυτης υπομονής έχουμε επιδείξει μια συγκεκριμένη πολιτική στάση ως ΑΚΕΛ έναντι και του πρόεδρου της Δημοκρατίας και οι χειρισμούς που γίνονται. Βεβαίως, επειδή έχουμε τις θέσεις στα όρια αυτή η υπομονή εξωτερική. Έχουμε τις θέσεις μας. Να σας πω. Έχουμε τις θέσεις μας, καταγράφουμε διάφορα πράγματα. Σας απαντώ. Διότι ορισμένοι το εκλαμβάνουν ως την δική σας εκδοχή για την προεδρολογία. Σας απαντώ. Έγιναν χειρισμοί και από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος, αλλά και πολύ πιο πρόσφατα με τους οποίους είτε επί της ουσίας είτε επί της διαδικασίας διαφωνούμε. Δεν τα προτάσαμε γιατί ήμασταν σε μια διαδικασία. Αλλά τούτη την ώρα, μερικές εβδομάδες πριν από ένα προδιαγεγραμμένο ραντεβού κρίσιμο, που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο κάποια πράγματα, όσο και να είναι, αν δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο, αυτό μας ενοχλεί γιατί εμείς θέλουμε πραγματικά λύση. Ή αν δεν πάμε σε λύση ένα και όλων αυτών που συζητούμε που αφορούν την τουρκική πλευρά, μη τι άλλο με χειρισμούς δικούς μας, να μην θεωρηθούμε και συνυπεύθυνοι σε ένα κλίμα το οποίο είμαστε τα θύματα. Μας. Αυτή είναι η δική μας ξεκάθαρη θέση. Όσο για την αναφορά του φίλου του Χρήστη του Παντελίδη, είναι ξεκάθαρη η αναφορά μας. Ότι κάποια στιγμή περί τον Μάιο θα προβληματιστούμε και εμείς για το τι θα κάνουμε παραπέρα. Δεν ξεκινήσαμε τώρα. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να λεχθεί στον κύριο Δαμιανού ή προχωρούμε στον κύριο Μιλωνάκη. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Ναι, κύριε Μιλωνά. Επειδή ποτέ τα θέματα είναι προσωπικά, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα το αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν τοποθετούμαστε πολιτικά αφορά πολιτικές και όχι πρόσωπα. Επομένως, θεωρώ ότι και ο κ. Δαμιανού να αποχωρήσει θα έχει την ευκαιρία σε άλλη περίπτωση να σχολιάσει. Νομίζω ότι η ουσία της κίνησης της τουρκικής πλευράς, η προκλητικότητα από τον κ. Ακκιντζή, δεν είναι όπως που ίσως το κ. Παντελής ανέφερε η πρώτη. Εγώ θα προκαλούσα κάποιον να μου πει είτε τον κ. Νεοφίτη, είτε τον κ. Γραμματέα, τον Αγγέλιο, οποιονδήποτε άλλον, ο οποίος υποστηρίζει ο κ. Ακκιντζή, ένας άνθρωπος που μπορούμε να έχουμε μαζί κοινό όραμα, σε ποιες περιπτώσεις επί της ουσίας του Κυπριακού και όχι σε τα κρύβρεχτα φεστιβάλ, θα μπορούσε να μας πει ότι έχει αποστασιοποιηθεί από τις θέσεις της Άγκυρας. Κατά την άποψή μας είναι δεκάδες. Ήταν εύστοχα τα δύο παραδείγματα που ανέφερε ο κ. Παντελής. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της Ένωσης, είναι ηλίφα εννοείται ότι εκμεταλλεύεται η τουρκική πλευρά λάθη συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων, κατά την άποψή μου. Τον μπάχαλο που έγινε στη Βουλή με το ότι δεν ήξεραν οι συνάδελφοι του συναγερμού θα ψήφιζαν. Υπήρχε ένα μπάχαλο εκεί στη στιγμή. Ενώ συμφώνησαν και ήταν δεδομένο ότι θα στήριζαν αυτή την πρόταση. Επαναλαμβάνω, μιλούμε για ολιγόλεπτη διδασκαλία και αυτή και μια άλλη πρόταση των οικολόγων, του κ. Θεπέπτου. Και πολλών άλλων που εσωματώθηκαν στο κυβερνητικό. Και το αφήσαμε μέσα στην τεράστια πίεση και του χρόνου και τη ανάγκη να προχωρήσει, να συζητηθούν στην Ολομέλεια. Ήταν πολύ ήρεμο το κλίμα παρή στην Επιτροπή. Δεν λέω επουδενή ψέμα και σε καμία περίπτωση. Το μόνο κόμμα που δεν έχουμε ένσταση, αλλά θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια για πέρα να διαβουλευτούμε και στη μας ομάδα, ήταν το ΑΚΕΛ. Όλοι οι υπόλοιποι υιοθετήσαμε όλες τις προτάσεις. Ο κ. Σεπτσού τι είπε. Είπε μονόρι διδασκαλία, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια διαφορετική. Και η πρόταση του ΕΛΑΜ ήταν μονόρι. Και ακριβώς για να ξεφύγουμε από αυτή τη διαδικασία των δεδομένων ότι μπορεί να χάνουν τα παιδιά μας ώρα, έγινε διαβούλευση και είπαμε ολιγόλεπτη διδασκαλία. Εκπαίδευση για τα ζώα, ευημερία των ζώων. Τι πιο όμορφο πράγμα μέσα στα σχολεία μας. Ειδικό μάθημα στις 8 Οκτώβρη, που είναι η προστασία των ζώων. Γενοκτονία των ποντίων, ιστορικά δεδομένα και γεγονότα. Τόσες υπόλοιπες ενσωματώσεις στους κανονισμούς βάλαμε τους προηγούμενους μήνες. Μπορώ να σας πω δεκάδες, να μην σας χάσω χρόνο. Και από το ΑΚΕΛ και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δεν ήταν το πρόβλημα μας η κίνηση κάποιων δυνάμεων στην Ολομέλεια. Ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, όταν ο ίδιος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ λέει από το βήματος της Βουλής ότι θα το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά, εσείς τι λέτε, θα το εκμεταλλευτεί ή δεν θα το εκμεταλλευτεί? Εάν όλες οι δυνάμεις έλεγαν ότι αυτό το αυτονόητο, δηλαδή, όχι προπαγάνδα, η ιστορική διδασκαλία ενός ιστορικού γεγονότος 15 του Γενάρη του 50 που ήταν ο προάγγελος της ΕΟΚΑ του 55-59. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα απίστευτη προπαγάνδα στην εσωτερική πτυχή των
της ελληνοκυπριακής κοινότητας μέσω διαδικτύου, μέσω εφημερίδων, μέσω ανακοινώσεων κομμάτων. Ότι περίπου θα βγούμε να κηρύξουμε την Ένωση. Αστιότητες και γελιότητες που μπορούν να απευθύνονται μόνο σε ανθρώπους, πάρε θέλω να το ολοκληρώσω, να απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αντίληψη τι γίνεται στην Κύπρο. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα. Η αναφορά από ένα εκπαιδευτικό για την Οκτωβριανή Επανάσταση δεν είναι πολύ σωστή πράξη εκπαιδευτική. Και σωστά γίνεται. Η παραπομπή που κάναμε μέσα στην Επιτροπή την από πολλές φορές. Οκτωβριανή εννοούμε στη Ρωσία ή τα δικά μας Οκτωβριανά του 30. Και στη Ρωσία και στα δικά μας. Σας διαβεβαιώ γιατί έκανα στα σχολεία, επειδή λέχθηκε. Ελάχιστοι ήταν εκπαιδευτικοί που είχαν αναφορά στο νοτικό δημοψήφισμα και αυτή ήταν η ανάγκη. Ελάχιστοι. Φοβούμενοι το πολιτικό κλίμα και το περιβόητη περιόριση ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στην Κύπρο. Αυτά τα γεγονότα πρέπει να ξεπεράσουμε, να βγάλουμε τις παροπίδες και τα κομπλέξ μας. Κύριε Παντελήδη, με βοηθάτε αν είστε... Θα είμαι σύντομος και να μου επιτρέψετε να μην συνεχίσω τη συζήτηση για τα καμώματα του κ. Ακκιντζή και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για το συγκεκριμένο θέμα, να επανέλθω στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή, μετά την αποτυχία της Γενέβης, όλοι συμφωνούμε ότι οδεύουμε προς μια νέα Γενέβη επίσης αποτυχημένη, λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας. Όλοι συμφωνούμε ότι η Τουρκία βάζει στο τραπέζι τις ίδιες αδιάλλακτες θέσεις που έβαζε μέχρι σήμερα, προσθέτει και άλλες, όπως αυτό με τις τέσσερις ελευθερίες. Συμφωνούμε επομένως ότι απομακρυνόμαστε από μια σωστή, λειτουργική και βιώσιμη λύση. Και αυτή η πραγματικότητα πιστεύουμε ότι επιβάλλει την ανάγκη για χάραξη μιας νέας στρατηγικής. Σήμερα υποβλήθηκαν ξανά, θα πρέπει να το πω για να είμαι δίκαιος με τα κόμματα, κάποιες προτάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με την επιστολή του ότι αυτές οι προτάσεις θα συζητηθούν. Περιμένουμε επομένως να αρχίσει αυτή η συζήτηση και συνολικά, συλλογικά, να χαραχθεί μια νέα στρατηγική που θα μας οδηγήσει σε μια σωστή, λειτουργική και βιώσιμη λύση και όχι σε ένα αδιέξοδο ή σε μια κατάσταση που θα υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και θα αναβαθμίζει το ψευδοκράτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, όμως τον ίδιο χρόνο σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο για το ενετικό δημοψήφισμα, αλλά και για τα Οκτωβριανά του 31 και για άλλα πράγματα, όχι πάντα ευχάριστα, θα μπορούσα και να πλειοδοτήσω στο ότι είναι απαραίτητο και πρέπει να είναι στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Είναι θέμα αυτοσυνειδησίας που κάνει ενσυνείδητες και τις σημερινές μας αποφάσεις που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Όμως, υπάρχει εδώ και ένας προβληματισμός, δεν είμαι νομικός, αλλά δεν ξέρω αν η διδακταία ύλη με συγκεκριμένη κατανομή ορών, ακούμε εδώ ότι μια ολιγόλεπτη, την άλλη μονόρη, δεν νομίζω ότι αυτά είναι θέματα της νομοθετικής εξουσίας. Αυτά είναι θέματα της εκτελεστικής εξουσίας. Μα το Υπουργείο Παιδείας έφερε τους κανόνες πρώτα. Ναι, εκεί ήρθαν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι υλοποιούσαν κάποια νομοθεσία και κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι έφεραν μια μεταρρύθμιση της οποίας στην ουσία χάσαμε. Εγώ κακίζω το ΑΚΕΛ και το λέω και τώρα που λείπει, το είπα και το πρωί. Γιατί όλες αυτές τις μέρες, πριν φτάσουμε στον τραγέλαφο που κρίθηκε το ενωτικό δημοψήφισμα δήθεν, είχε και πάλι προταχθεί στην Κύπρο η ιδεολογία της ευκολίας. Αφήστε τα παιδιά, μην κάνουν εξετάσεις, είναι πιο βολικό, ακούγεται και όμορφα στον κόσμο. Αυτό ήταν το ΑΚΕΛ. Εμείς ήταν άλλη η πρότασή μας και ήταν πρόταση πολιτικής για την εκπαίδευση. Πώς καταντήσαμε να γίνει αυτό πελώριο θέμα και να γεμίσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το αν ο συναγερμός είναι συνεπής, αν είναι δυνατόν αυτό να κριθεί από μια ψηφοφορία, αν θα είναι ολιγόλεπτη αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα. Ας σοβαρευτούμε. Έχουμε μπροστά μας, ναι, και είναι μεγάλο θέμα, είναι πράγματι θέμα, την παρελκυστική πολιτική της Τουρκίας με αυτή τη νέα αξίωση για τις τέσσερις ελευθερίες. Είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο, αλλά θέλει προσοχή. Είναι καλό που υπάρχει ενιαία στάση. Το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν προϋποθέσεις για την διάσκεψη που θα γίνει στην Γενέβη, ναι, ίσως όμως. Και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε χωρίς αρνητικές συνέπειες για την πλευρά μας να πούμε αυτό και εκείνο. Εγώ θέλω να ολοκληρώσω, κύριε Ποταμίτη, λέγοντας ότι μια σκέψη ακόμα. Είδατε όμως, φαίνεται ότι η Τουρκία κάπου βρέθηκε σε κάποια θέση περίεργη εκεί στην Γενέβη, όπως έγινε αυτή η διάσκεψη την οποία πολλοί κάκιζαν, ούτως ώστε αναγκάστηκε τώρα να προσπαθεί να ανατρέψει αυτό το σκηνικό, να βάλει νέες αξιώσεις που πιστεύω ότι θα είναι και πιο εύκολο να δείξουμε ότι αυτά τα καινοφανή και εντελώς φαντασιακά που ζητάει, τα οποία ούτε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τα συζητήσει, ότι είναι ένας τρόπος
να μην είναι θετική, όπως διακηρύσει ο κύριος Ερντογάν ή ο κάθε κύριος Τούρκος αξιωματούχος, να μην είναι θετική στο Κυπριακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παντελίδη, κύριε Μινώνα, ευχαριστώ για την παρουσία. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.